Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Πριν από λίγο άκουγα κάτι κραυγές εδώ στο κτίριο. Κραυγές χαράς, κραυγές ενθουσιασμού, γαυγίζανε, πανηγυρίζανε, φωνάζανε, χαρήκανε με αυτή την επική, όπως λένε, ανατροπή, τη μεγάλη ανατροπή κτλ. Σωστό, πολύ σωστό, κατανοητό, όμορφο και πάρα πολύ συγκινητικό. Φανταστείτε το ίδιο σκηνικό με δύο διαφορετικές ομάδες στο ίδιο κτίριο, με τους ίδιους δημοσιογράφους, τους ίδιους παραγωγούς, τους ίδιους ανθρώπους που λειτουργούν στο συγκεκριμένο οργανισμό. Φανταστείτε λοιπόν αντί της Μπαρτσελώνα, να ήταν ο Ολυμπιακός. Και αντίθετα, αντί για την Paris Saint-Germain, ήταν μια άλλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ. Θα είχαμε πάλι γαυγίσματα, αλλά διαφορετικά. Δηλαδή, αντί να έχουμε γαυγίσματα χαράς, θα είχαμε γαυγίσματα οργής. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ εγώ για να κάνω εκπομπή, αλλά θα ήταν ο διευθυντής μας ο Γιώργος Ομπούζος και θα γάβγιζε. Θα ήταν ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης, ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Εγώ θα καθόμουν σε μια γωνιά και θα συμφωνούσα μαζί τους για την τεράστια αδικία η οποία θα γινόταν εις βάρος της ομάδος της Θεσσαλονίκης μας. Υπάρχει η σφαγή της Paris Saint-Germain. Λέω ότι θα λέγατε αν έβαζε 4-0 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και πήγαινε στο Καραϊσκάκι, του δίνανε δύο πέναλτι όπως έδωσαν τα ίδια πέναλτι στην Μπαρτσελώνα και απ' την άλλη μεριά να μην δίνανε σε αυτό το πέναλτι στην Παρί, σε εκείνο το χέρι που έγινε στο πρώτο ημίχρονο, το γύρισμα δηλαδή, και ένα χέρι το οποίο το διαιτητής δεν το είδε χέρι, το δε κόρνερ. Ναι. Θα λέγανε βέβαια ο Γαβαθιώτης και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι των Αθηνών ότι δεν βρήκε το χέρι, βρήκε τη μασχάλη. Εδώ βέβαια ο Μπούζος θα έβγαινε στο Sky με το Θωμαίδη και θα λέγανε όχι, ήταν χέρι. Θα ψάχναμε έναν ανατόμο, έναν ιατροδικαστή να αναλύσει τι είναι η μασχάλη, τι είναι οι τρίχες από τη μασχάλη, τι είναι το χέρι, τι είναι ο βραχίωνας, τι είναι το δάκτυλο, τι είναι το πουλί. Όποιος πανηγυρίζει για αυτή την νίκη της Μπαρτσελώνα, καλά κάνει, να ξέρει όμως ότι έγινε με δόλιο τρόπο. Με δύο ανύπαρκτα πέναλτι, ενώ δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι στην ομάδα της Paris Saint-Germain. Τώρα, μην βγει κανένας παόξης και μου πει, μα αυτά είναι λεπτομέρειες, γιατί σας ξαναλέω έτσι για να το εμπεδώσετε. Εάν δεν ήταν η Μπαρτσελώνα και ήταν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, και δεν ήταν η Paris Saint-Germain και ήταν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν θα μιλούσαν για λεπτομέρειες, θα μιλούσαν για σφαγή, θα μιλούσαν για καρατόμηση, θα μιλούσαν για κράτος των Αθηνών, για αλητεία κτλ. Θα είχαν άδικο. Εγώ λοιπόν που είμαι ουδέτερο παιδί και αφού θα γάβγιζαν όλοι, θα γάβγιζα κι εγώ σαν σκυλί του πολέμου εδώ και θα έλεγα ναι, φυσικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, είναι αδικία. Βέβαια, δύο πέναλτι, αφού πέφτει ο άλλος και σκοντάφτει ο άλλος εκεί και το άλλο είναι για γέλια, δεν μου δίνει και εμένα ένα πέναλτι. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Α, ξέχασα, στο τελευταίο γκολ θα το είχαμε βάλει καμιά 75 φορές στο βίντεο για να δούμε είναι ή δεν είναι offside. Κάποιοι από εμάς φανατικοί με τον ΠΑΟΚ θα λέγαμε, μα είναι offside. Η μύτη του Ιντέγια, ας πούμε, ήταν πιο μπροστά. Κάποιοι θα λέγαμε, μπρε παιδιά, στην ίδια ευθεία είναι. Όχι, είναι offside. Άρα θα βάζαμε και το έκτο γκολ και θα γινόταν ο χαμός του χαμού. Στη σελίδα την πρώτη, βέβαια, θα υπήρχε μια γραμμή, την οποία θα κάναμε και μια λοξή ιστορία, έτσι ώστε πραγματικά να φαινόταν ότι ήταν πολύ offside
το γκολ το έκτο της Μπαρσελόνα που υποτίθεται ότι θα το έβαζε ο Ολυμπιακός. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας 54.340. Όποιος παοξής πανηγυρίζει αυτή τη νίκη νομίζω ότι είναι κατάπτυστος, γιατί δεν βλέπει την αδικία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παικτών της Παρί Σεντζερμέν. Ορίστε, ο Παοξής 845 λέει: Κωστή με μία λέξη και σχόλιο μόνο. Λούτσα και βιάζει 200 από την Καταλωνία έως το Παρίσι. Ναι, φυσικά φίλε μου, από την Καταλωνία έως το Παρίσι. Αλλά αν το πάθαινες εσύ αυτό, θα έλεγες αδικία, αδικία, αδικία. Αδικία, αδικία, αδικία. Και τι ωραίο γκολ βάζει ο Καβάνη. Και τι ωραίο γκολ βάζει ο Καβάνη. Το έπος του αιώνα θα γραφτεί, η ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Κανείς δεν θα θυμάται τα δύο πέναλτι που πήρε η Μπαρσελόνα και ήταν αβαβά. Κανείς δεν θα θυμάται το πέναλτι που δεν πήρε η Παρίσι Σεντζερμέν. Και όπως λένε, οι Ολυμπιακοί, καταγεγραμμένα είναι τα πρωταθλήματά μας, γράψαμε ιστορία. Θα λέει και ο Μέση ότι έγραψε και αυτός ιστορία, αν και για 65 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Στείλτε μηνύματα όπως γουστάρετε. Θα ανοίξουμε γραμμές νωρίς να μου σχολιάσετε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τα λεγόμενά μου. Μαζί σου ρε ραπ, αλλά και η Παρί παραδόθηκε στο 94-1 ήταν, λέει ο φίλος. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Η Παρί παραδόθηκε και ο προπονητής της δεν έβαλε τρίτο center back. Ο προπονητής της δεν έκανε αλλαγές όπως έπρεπε. Φαντάστηκε ότι μετά το 3-1 τρελείωσαν τα αποθέματα δυνάμεων. Γιατί πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Να πούμε ότι ιδεολογικά καμιά ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε σήμερα η Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, εάν σήμερα η Μπαρτσελώνα δεν ήταν το παρισμένη, εάν λέω δεν ήταν το παρισμένη η Μπαρτσελώνα, δεν λέω ότι ήταν, εάν δεν ήταν το παρισμένη η Μπαρτσελώνα, νομίζω ότι ομάδα βιολογικά να κάνει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στον κόσμο. Ειδικά μετά το 3-1. Ειδικά μετά το pressing. 80 λεπτά ψηλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει βιολογικά στον πλανήτη. Στον πλανήτη Γη, αν υπάρχει σε άλλο πλανήτη, δεν ξέρω. Πολλά μηνύματα. Ρε, πλάκα κάνεις. Εννοείται ότι είναι ντροπή αυτή η νίκη, η κοροϊδία του γάβρου της Ισπανίας. Μετά κοροϊδεύουμε τη Ρεάλ. Έσχος ντροπή. Δες λέει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πάω το Λεμαϊδα. Να ένας παοξής, ο οποίος δεν αλλάζει άποψη. Δεν αλλάζει άποψη και θα λέει ό,τι θα έλεγε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για τον Μπαρτσελόνα Παρί Σεντζερμέν. 2-31-0. Πείτε ό,τι γουστάρετε. 90-90-90. Για μένα ήταν η σφαγή του αιώνα, για σας ήταν η ανατροπή του αιώνα. Καμπ Νου πριν από λίγο, ιστορία έγραψε, σχόλιο γενικά από παοξίδες. Να μου πούν οι παοξίδες, να μου πούν οι Ολυμπιακοί, αυτούς τους δυο θέλω βασικά, τι θα γινότανε, τι θα λεγόταν, εάν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν η Παρί, και αν δεν ήταν η Ρεάλ, και ήταν, αν δεν ήταν, συγγνώμη, η Μπαρσελόνα, και ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν δικαιούται να μιλάει ο παδός της Ρεάλ για διαιτησία. Λέει 845, οι γραμμές είναι ελεύθερες, πείτε ό,τι γουστάρετε. Γεια σου Κωστάρα μου φιλαράκι, Φώτης από Άνω Πόλη, που λέει αντιμπαρτσελωνιακός. Δύο πέναλτι μούφα και μούφα χρόνος καθυστερήσεις. Ντροπή στην UEFA, αδερφέ μου. Λοιπόν, συμφωνούνε, πάρε γραμμές Γιάννη. Ραμπ να σε ρωτήσω, αρχές δεκαετίας 80 οι γυναίκες είχαν ακόμα σχέση με τη γυμναστική και τον αθλητισμό, π.χ. μπάσκετ, μπάλα, box, καράτη, ακόμα ήταν νωρίς. Φίλε, οι γυναίκες μετά τα 40 τη δεκαετία του 80 ήταν ερείπια. Οι περισσότερες. Αγύμναστες, βυζιά στο έδαφος, κυταρίτιδες. Σήμερα η γυναίκα η Ελληνίδα είναι πάρα πολύ πιο σύγχρονη, πάρα πολύ πιο Ευρωπαία. Σε μια βαλκανική χώρα η Ελληνίδα είναι Ευρωπαία. Πάμε στον πρώτο κύριο. Για πέστε μας λοιπόν, μάγκες, την ανατροπή του αιώνα. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Εσύ τα λες φανταστικά. Παοκτσής είμαι εγώ. Ναι, για πες. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του οπαδού της Παρί. Λοιπόν, είναι ντροπή. Μάλιστα. Είναι ντροπή. Αυτή τον Ολυμπιακό με συγχωρείς τον ταΐσανε σκατά, ρε. Τι είναι αυτή, ρε, εσύ. Και πανηγυρίζαν και χοροπηδούσανε. Εγώ ντράπηκα. Μάλιστα. Εγώ Μπαρτσελόνα είμαι. Ναι. Αλλά είναι ντροπή. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σου. Είσαι άπαιχτος. Τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε. Λέω, ο Παοξής βάζω τον εαυτό μου στην θέση του παδού της Παρί. Μην βγει κανένας Παοξής και πει με Μπαρτσελόνα. Θα του καεί το δάχτυλο. Όχι το βίντεο. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας κυρία μου. Τι κάνετε. Πολύ καλά εσείς.
Πολύ καλά. Πρώτη φορά που σας παίρνω. Μάλιστα. Και θέλω να πω και εγώ για τη γνώμη για την Μπαρσελόνα. Βεβαίως, πείτε ό,τι γουστάρετε. Η γνώμη μου είναι μόλις είδα τον διευθυντή πριν που θα αρχίσει το μάτς, το είχα σκεφτεί που θα κάνει μαλακία για το μάτς. Μάλιστα. Ωραίος. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την Μπάρτσα ή να λυπηθώ που δεν ήμουν από μια μεριά να ακούσω το κλάμα του Ασλαμά στο 6-1. Λέω 9-10. Ο Ασλαμά στο 6-1 με πήρε τηλέφωνο. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Μεγάλη πρόκληση. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μερικά εκατομμύρια νέους οπαδούς σε όλη την Ευρώπη. Όπως Ολυμπιακός. Ναι. Στην Ελλάδα. Για τον Μπαρτσελόνα μιλάω, πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα σύλλογο, ας πούμε. Είναι η πιο τεράστια ομάδα του πλανήτη. Τώρα για το πέναλτι που λες, είναι σαν το πέναλτι του Ηρακλή, δηλαδή το οποίο πέσει ο παίχτης κάτω, όταν ο παίχτης έχει πέσει κάτω, τι να το κάνει το χέρι, να το κόψει, ρε φίλε. Δεν είναι πέναλτι δηλαδή. Τι ομάδα είσαι εσύ. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα είμαι Αριανός. Μπράβο. Στο Λαμία Άρης, αν δεν σου δώσει τέτοιο πέναλτι, τι θα λες, φέρτε το Νύκταρη να καθαρίσει. Ποιο νύχταρι μου τώρα, δεν υπάρχει νύχταρι. Αυτό το ξέρω εγώ. Για την Μπαρσελόνα, ναι. Και να σου πω ότι παραδέχομαι ότι από τα δύο πέναλτι το ένα είναι ψεύτικο. Έχει κάνει βουτιά ο Σουάρες. Το άλλο? Το δέχομαι. Το άλλο δίνεται, ρε φίλε, είναι η έδρα να πούμε. Είναι 100.000 κόσμος, είναι πειραστικό. Αλλά να σου πω και κάτι, τώρα είσαι εσύ η UEFA να πούμε. Κοίτα και στην Τούμπα πάω, κάνει 40.000 κόσμο. Ο Καλόπουλος γάβγιζε όμως, ναι. Εντάξει. Και τη δεκαετία του 60 η Ρεάλ Μαδρίτης με το Φράγκο πώς θα έπαιρνε από τα δύο. Συμφωνώ απόλυτα, εγώ για σήμερα. Είναι επόμενο να πούμε. Το, τα λέμε για χαρά. Τία στήρ Νιγρίτη, τη Ρεάλ Μαδρίτη. Πάμε, φίλε, επόμενη γραμμή. Ο Αριανός Μπαρσελονίστας, ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Για αυτό το θέμα, εγώ θυμάμαι ότι εσύ είπε ότι το πέναλτι που είχε ζητήσει ο ΠΑΟΚ από τον Ηρακλή δεν ήταν πέναλτι. Ποιο το είπε αυτό, φίλε. Εσύ, όταν με τον κόκκινο, όταν μιλούσε, είπατε ότι. Είπα, εγώ τι είπα. Εσύ συμφώνησε με τον κόκκινο ότι δεν ήταν πέναλτι, δεν δίνεται πέναλτι. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Ναι, δηλαδή, εγώ είπα δηλαδή ότι το πέναλτι που γίνεται εις βάρος του Ηρακλή δεν είναι πέναλτι. Το πέναλτι που πέφτει ο παίκτης του Ηρακλή και βγάζει την μπάλα, βρίσκει την μπάλα με το χέρι και τη βγάζει έξω και ζήτησε ο ΠΑΟΚ πέναλτι σε εκείνη τη φάση, εκείνο δεν ήταν πέναλτι, δεν δίνεται πέναλτι. Εγώ είπα, κύριέ μου, μάλλον δεν ακούτε, μάλλον μπερδευτήκατε. Εγώ είπα, κύριέ μου, ότι τον ΠΑΟΚ δεν του δώσαν δύο πέναλτι και ένα κράτημα του Δόνη στον Κρέσπο. Δεν του δώσαν, είπα, δύο πέναλτι και μάλιστα είπα και για τις κάρτες τις οποίες δεν έδωσαν στους παίκτες του Ηρακλή. Μήπως ακούσατε λάθος. Μήπως ακούσατε λάθος. Μήπως ακούσατε τον Ναβουχοδονόσορα τον κόκκινο. Μπορεί να με μπέρδεψε ο Ναβουχοδονόσορα. Ο κόκκινος, ναι, λέει αυτό που λέγατε εσείς. Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι. Όπως είναι και πέναλτι του Ιντσόγλου που κάνει με τον Ολυμπιακό, είναι πέναλτι. Και πέναλτι υπέρ της Παρή είναι αυτό. Τι θα πει το χέρι που θα το βάλει. Το βάλει στον πάτο του. Τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα που θα το βάλει το χέρι του. Δεν το κατάλαβα εγώ δηλαδή που θα βάλει το χέρι του. Να σου πω και κάτι άλλο για τον κόκκινο, να τον πει. Να το πω, φίλε μου, ναι. Για το θέμα του Δαβίδ και τον Γολιάθ. Ναι. Αυτό που σου είχε πει ότι οι Κινέζοι καθόταν και παίζαν ζάρια. Δεν το κάναν πρώτοι οι Κινέζοι. Γι' αυτό από την ηλιά. Εγώ είπα ότι το μάτς Δαβίδ Γολιάθ ήταν στημένο όπως ήταν στημένο ο αγώνας Ισχυλώνας με τον Λαγκό. Για να ξέρει να το πει. Ναι. Η Ιλιάδα, άμα διαβάσει την Ιλιάδα, γι' αυτό Ιλιάδα, μπροστά, τι Ιλιάδα να διαβάσει. Προκαλούσε τον Έκτορα, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι αν έβγαιναν όλοι μαζί στρατοί να σκοτωθούν, θα τελείωναν οι πόλεις. Γιατί άμα σκοτωθούνταν χίλια από εδώ και χίλια από εκεί, τελείωσε. Ποιος θα σπείρει, ποιος θα καλλιεργήσει. Τι Ιλιάδα να διαβάσει, ρε. Αυτός η γουρουνιάδα μόνο διαβάζει. Έφυγες, φίλε. Διαβάζω μηνύματα. Οπότε, στη φάση με το Δαβίδ και το Γολιάθ, ο Γολιάθ προκαλούσε τους Εβραίους να βγουν να τον αντιμετωπίσουν και κανένας δεν έβγαινε. Και μόλις έβγαλε το κράνος, ο Δαβίδ τον πέταξε με τη σφεντόνα την πέτρα και τον χτύπησε με τη σφεντόνα. Δεν βγήκε να τον αντιμετωπίσει σαν άντρας όπως θα έπρεπε, σπαθί με σπαθί ή ακόντιο με ακόντιο, για να δουν ποιος είναι πιο δυνατός. Ναι, έπαιξε τον δεύτερο ρόλο, φυσικά. Αυτή δειλά από πίσω, από κρυμμένος και προσπάθησε να βγει. Εδώ λέει ο Αριαβόγλου, έδωσε στο Λαγό υπνοτικό. Έτσι να το πείτε τον κύριο Κόκκινο. Έγινε. Για το Γολιάθ. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές πάντα. Βέβαια. Και ο Κόκκαλης και ο Μαρινάκης νικητές είναι. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Να πούν ότι ο Δαβίδ. Ναι, μάλιστα νικητές.
Γιατί αν ο Χίτλερ κέρδισε τον πόλεμο το 40, τι θα λέγαμε τώρα για τον Χίτλερ? Δεν θα το λέγαμε Μέγα Χίτλερ, όπως λέγαμε Μέγα Ναπολέον. Ο Μέγα Ναπολέον, ο Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, έπαιρνε τα μάτια, σκότωνε τον κόσμο, καλά έκανε, ήταν δικό μα. Ο Μέγα Θεοδόσιο που έσφαξε 14.000 Θεσσαλονίκη με στον υπόλοιπο. Τον κάνανε Άγιο το Θεοδόσιο που έσφαξε 14.000 κόσμο. Όχι μόνο Άγιο και Μέγα τον είπα. Τώρα άμα πεθάνει ο Πάσαρης να δεις, μπορεί να τον κάνουν... Ναι. Ναι, λεμονίτα, λεμονίτα, άσε μια λεμονίτα. Κάναμε πολύ προπόνηση. Συγκινήθηκε λέει όλος ο Πειραιάς σήμερα με τα μούφα πέναλτι, γιατί θυμήθηκανε τα δοξασμένα χρόνια. Ουστ, Ουέφα, λέει ο φίλος. Ραπτό δεν εννοώ τις γυναίκες μετά τα 40, εννοώ για τις γυναίκες τις νεαρές, αν είχα σχέση με τον αθλητισμό. Τρίγες. Πίτα στο τσιγάρο ήταν οι συμμαθήτρες οι δικές μου. Στο πω εγώ το έργο. Δεν γυμναζόταν καμία. Καμία. Δεν γυμναζόταν καμία. Πιάσαν τα 40, χωρίσανε. Και τώρα σαν γριές να πούμε, πας στα γυμναστήρια να φτιάξουν το πισινό τους. Δεν φτιάχνεται. Άμα δεν. Εδώ εμείς γυμναζόμαστε από τα 12 και κάνουμε ιστορίες για να έχουμε καλή κατάσταση τώρα. Πλάκα κάνεις. Τι να κάνουν αυτές, ρε. Να, οι νέες κοπέλες τώρα, οι σύγχρονες, οι πιο νεαρές, βεβαίως. Και στον αθλητισμό και... με ένα τσιγάρο στο χέρι ήτανε, τη φράπα, στα κομμουνιστικά αυτά τα φέστιβαλ και τέτοια. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι, καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Νάτος, νάτος, έλα, έλα. Το διάβασες το μήνυμα που σου έστειλα? Όχι, πότε με έστειλες μήνυμα? Το απόγευμα. Πού με έστειλες μήνυμα? Στο τηλέφωνο. Από σταθερό? Από σταθερό. Ηχητικό? Ξέρω εγώ ηχητικό. Τι ξέρω εγώ, ηχητικό, άμα ήταν δεν το είδα γιατί δεν πρόλαβα να πω, είχα δουλειά. Ναι, τέλος πάντων. Θα έρθεις αύριο? Όχι, δεν είναι. Μετατέθηκε 23 του μηνός. Α, εντάξει. Μετατέθηκε. Καλά. Εγώ τα έχω έτοιμα όλα να ξέρεις. Τα θρίλερ. Και τα θρίλερ και για τον κουμπάρο σου του Κουλιανό έχω μια παρτίδα. Έχω και πέντε βιβλία για τις κυράδες σας. Βιβλία για τις κυράδες μας, τι, ναι. Μαγειρική. Βιβλία, μυθιστορήματα. Μυθιστορήματα. Ναι. Οι γυναίκες μας έχουν μυθιστοριογράφους εμάς. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Ναι. Όργιο διαιτησίας, δεν το συζητώ. Όργιο διαιτησίας και αλητείας. Αλλά θα σταθώ. Ναι. Στο ανεπανάληπτο τέτα-τέτ που χάνει ο Ντι Μάρια. Ναι. Δηλαδή... τι ασχημάντρας, τι να το... Ναι. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Και στο πέναλτι το 5-1 που δίνει. Μα δεν υπάρχει πέναλτι. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Δεν θα τα δώσω δύο χέρια που κάνουν οι παίκτες της Μπαρτσελόνα και δεν τα δίνει. Έτσι. Ούτε εκεί θα σταθώ. Ούτε στο πέναλτι που δίνει στην Μπαρτσελόνα. Το πρώτο ναι να πω ότι ήταν. Αλλά βρε τι ήτανε. Πέφτει ο άλλος γλιστράει και πέφτει ο άλλος πάνω στον νόμο του ρε. Τι πέφτει. Βρε αθεόφοβε. Αυτό το πέμπτο το γκολ, το πέναλτι αυτό, μα δεν υπάρχει καν επαφή. Ναι. Δεν υπάρχει καν επαφή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, άμα γινόταν σε ελληνικό παιχνίδι, θα είχε σηκωθεί το σύμπαν. Γιατί ακούω τώρα στο Μετρόπολης φωνάζαν γκολ τα ταγάρια εδώ πέρα. Εντάξει, καλά κάνουν και φωνάζαν. Εντάξει. Καλά κάνουν και φωνάζουν και Ολυμπιακοί γκολ 15 χρόνια τότε. Ακριβώς. Καλά κάνουν. Λοιπόν, αλλά... εντάξει, όταν ο παδισμός δεν σε αφήνει στοιχειώδη ψήγματα αντικειμενικότητας να έχεις επάνω σου, εντάξει. Μ' αρέσεις. Κατάλαβες, 23 του μηνός είπες, Κωστή, έτσι. Μάλιστα, πέμπτη. Λοιπόν, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο να σου υπενθυμίσω. Έτσι, έγινε, φιλιά. Για χαρά. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ευθύνεται ο προπονητής, πήγε να διαχειριστεί το σκορ με κλείσιμο πίσω και ένα λέει καθαρό φόρ δεν χτύπησε το δυνατό σημείο την Μπαρσελόνα στην άμυνα. Μόλις το έκανε βάζοντας και αντί Μαρία λέει με Καβάνι έκανε γκολ και έχασε δύο τετατέτ. Μάλιστα, όποτε γίνεται. Κωστάρα μου το βλέπω και το ξαναβλέπω το δεύτερο πέναλτι της Μπάρσα και γελάω. Αν έχεις δυνατότητες δες το ξανά καλή υπομή, λέω Φώτης από την Άνω Πόλη. Όποτε γίνεται. 6-1 έγραψε το κοντέρ, λέει ο κόκκινος. Καληνύχτα. Έλα ρε λαϊκιστή τώρα εσύ. Έλα ρε γλύφτη του μακεδονικού συστήματος και του ελληνικού συστήματος τώρα εσύ. Άντε πέσε για ύπνο. Πας τα κάνει αυτά ο Ηρακλήθ και ο Ηρακλήθ θα μας πρίξει με τον Ηρακλήθ. Γλύφτα ρε. Κομμουνιστής. Νίκος Εφοριακός. Κωστοί έτσι έχουν μάθει στον Ολυμπιακό Βαρκελόνης να βουτάνε μόλις τους ακουμπήσεις.
Εδώ όλη η Ελλάδα βρίζει την Μπαρσελόνα και ο κόκκινος λέει έγραψε το κοντέρ. Καλά λέει και ο κόκκινος. Καλά λέει και ο κόκκινος. Άμα το κάνουν εδώ πέρα, εις βάρος του ΠΑΟΚ θα γαυγίζει ο κόκκινος. Έτσι είναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Ή άμα πάρει ο Ολυμπιακός έξω και φάει μια τέτοια αυτή, όπως με τη Ρεάλ Μαδρίτης με το Ματσουράκι, κλαίγανε οι γαβαθιώτιδες. Μπράβο, Κωστή, ο καθηγητής από την Έδεσα. Καλά τα λες. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, καθηγητή. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Είσαι ο MVP της σφαγιαστικής ανατροπής. Ο Sherlock Holmes του μαύρου center back. Έτσι κι εγώ θα παίρνω τα πέναλτι. Έτσι κι εγώ θα γυρνάω τα μάτς με Κωστένογλου και Νύχταρη, φίλε. Λες, ε. Έτσι, τέτοια πέναλτι θα παίρνω. Από εδώ και πέρα. Θα κάνω σφαγιαστικές διαιτησίες μέσα στη, με τη Λαμία, με τον Απόλλων. Ναι. Όλα θα τα πάρω τα μάτς τώρα. Ο Νύχταρης, ναι. Ναι. Με τον Νύχταρη. Είμαι πολύ μπροστά. Ο Νύχταρης τη νύχτα καλός είναι. Τη μέρα δεν προσφέρει. Ναι. Τι το ήθελες, βρε Ηρακλή, αγόρι μου, τώρα αυτό το πράγμα να πω. Τι δουλειά έχεις εσύ το μεσημέρι τώρα να παρακολουθείς μπάρα. Μια χαρά σου είναι εκεί το βράδυ. Έτσι. Μια χαρά του πήγαινε στο έργο. Τι θες τώρα με μεσημέρι. Καλά είσαι εκεί με τα ουίσκια. Τι θες τώρα φρέντο καπουτσίνο με μεσημέρι. Ναι. Βέβαια. Ποιος είναι αυτός. Κυλιτήρης είναι τώρα εκεί πέρα. Βέβαια. Ποιος άλλος θα με κάνει τέτοια σάρι τώρα. Το φίλο μου το Γιάννη. Πάμε. Και, ναι. Και τον ακούει και καθαρά τι παίζει ο Αλιταράς, να πούμε εκεί πέρα. Ο ύμνος της Μπαρτσελόνα, καλέ. Α, μπράβο, ναι, 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 ναι. Εντάξει, να, τα είπες εσύ εκεί πέρα με τις ανατροπές, τα πέναλτι, τα τέτοια. Τα... έφαγε πολύ καρότσι μπρόξιμο. Πολύ τον Ισάν Αβάλα το τράβηξε το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, έτσι. Απαγορεύεται να χαρούνε. Αν υπάρχει οπαδός της Μπαρτσελόνα που χαίρεται και λένε πώς αισθάνεται ο οπαδός του Ολυμπιακού που παίρνει τα πρωταθλήματα, έτσι. Έτσι αισθάνεται και ο παδός. Ένα τώρα να έφυγε κανένα Φουρτούνης και καλά, ναι, δίπλα από τον Βαρέλα και να έπεφτε τώρα και, ναι, να τους φίλιζε. Τι θα γινόταν στα καφενεία τώρα. Γάμος. Μάντο κλάψα. Απαπαπα. Ο κλάψας. Απαπαγιάννη. Ρε εσύ Κώστα, για το μεσημέρι είχα δουλειά και ήθελα να πάρω, γιατί σας άκουγα με τα μαύρα center back. Τα μισά που λέγατε ήταν ότι να είναι εκεί με τον Γρηγόρη τώρα. Ρε μαύρα center back είναι ο Ρίο Φέρντιναν τώρα, σοβαρά μιλάς. Η δέσπο που είναι στο Μασούτι είναι πιο μαύρη από την από το που χτυπάει από τον Φέρντιναν. Είναι μελακρινός. Μιγάς είναι ρε εσύ. Τώρα κάτι Άλεξ, κάτι Βραζιλιάνη. Δεν είναι μαύρη. Μαύρη εννοούμε από Νιγηρία, από Μοζαμβίκη, Καμερούν. Μαύρη. Πώς είναι, ξέρω εγώ, ήταν ο Άνταμς της Άρσεναλ, αν θυμάσαι. Ή ο... πώς να σε πω. Του Άρη πώς ήτανε, ποιος ήταν αυτός ο μαύρος του Νταμπάνης που είχαμε. Σανκαρέ. Σανκαρέ, τέτοιος στυλ μαύρος. Ναι. Τώρα αναλογίζεις τον Τιάγκο Σίλβα μαύρο, τον Άλεξ μαύρο. Ναι. Γαργαλιάρης. Φίλε, βρει ο Φέρντιναν μαύρος, όχι ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι μαύρες, πούμε, εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Κάτι Βιερά, κάτι Γουεά παλιά, να πούμε, κάτι Εξάρια, κάτι τέτοια, εντάξει, ήταν μαύρο. Εντελώς. Σοκολατή, κουβερτούρα. Έτσι. Ναι, ρε. Δύσκολα δηλαδή καθαρό μαύρο center back να βρούμε. Καλό. Που να έκανε έστω και μέτρια καριέρα. Δεν σου λέω για καλή. Κατάλαβες. Για μέτρια καριέρα. Κρίμα, κρίμα. Α, κρίμα, ναι. Κρίμα την αλήθεια. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα, κρίμα την αλήθεια. Κρίμα την αλήθεια. Κρίμα την αλήθεια. Χωρίς Μέση σήμερα και χωρίς τον αέρα έφαγαν οι άλλοι 6 γκολ. Χωρίς τον Μέση. Ρε, χωρίς να το ρωτήσω. Κορόιδευε ο Μέση. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, εκεί που είδε στο μάτι, γιατί εγώ το άκουγα. Με το Βεράτη δίπλα ήταν ο Ματιουιντή, εξάρι. Στα χαφ. Έπαιζε. Είχε Πικέ, Ουαϊτή, Μασεράνο, τρεις στόπερ. Όχι, όχι, για την Παρίσου λέω εγώ. Α, δε, ναι, ναι, χαφ. Ναι, 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 ναι. Έπαιζε Βεράτη, Ματιουιντή, αυτά τα δύο μηχανάκια μαζί και τους πήρανε κέντρο έξι γκολ. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Και πολύ. Λουκοζέιτ, εντάξει. Πολύ Λουκοζέιτ πρέπει να έχει. Ναι, Λουκοζέιτ, Λίστερινγκ και τέτοια. Πολύ Λουκοζέιτ. 80 λεπτά πρέσινγκ μεγάλε. Δεν ναι, ναι, το άκουγα. Το άκουγα. Δεν δηλαδή δεν γίνεται. Λεπτά, δεν γίνεται να έχει Βεράτη Ματουιντή χαφ και νομίζω και Μότα πρέπει να έπαιζε έτσι και λογικά. Τιάγκο Μότα. Δεν γίνεται αυτό το κέντρο να μην υπερισχύσει ουδέ πουθενά στην Ευρώπη. Μόνο με τις Μπάγκερν δηλαδή να πάει κόντρα. Θα τα πούμε εντάξει. Αύριο από κοντά. Με το δεν θα τα πούμε φιλαράκι, άντε, σας χαιρετώ. Καλή. Καλή περιπολία, μικρό διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπά στο κέντρο της οικονομίας. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ματουιτή, Βεράτη, Ραμπιό, τριάδα χαφ, Δράσκελ αριστερό εξτρέμ, Λούκας Μόρο δεξί εξτρέμ και ο Καβάνη Νιάρη ήταν. Να ο κόκκινος, να ο κόκκινος. Τα λάθη του Έμερη να πεις λέει και μετά μιλάμε για το πέναλτι Μαϊμού. Να το σας εδώ αύριο εγώ, κάνουμε εκπομπάρα αύριο. Ο παδός Αγροτικού Αστέρα, αυτό εγώ συμφωνώ ότι σφάξαν την Παρή για τα βόδια τους παίκτες που δεν μπορούσαν να κρατήσουν το 5-1 μπάλα για 3 λεπτά. Να, τι έχεις να πεις. Μα αυτά εξυπακούονται ο παδέ του Αγροτικού Αστέρα. Α, και να σου πω και κάτι. Είδα τον περσινό γενικό αρχηγό σας. Μου είπε κάτι ωραία πράγματα. Δεν λέω τίποτα, αλλά τα έχω για καβάντσα για μένα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Στη ζωή προκαλεί την τύχη σου. Η Μπαρτσελόνα κεφαλαιοποίησε τη δημοφιλία της και χωρίς καθαρή ευκαιρία με ποδοσφαιρική τσαπατσουλιά έκανε την ανατροπή του αιώνα. Σωστό. Ραπτό.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες, τον κόκκινο κοροϊδεύω. Ραπτό.gr. Όποιος αυτή τη στιγμή ονομάζει την Μπαρτσελόνα παράγκα και τέτοιες πίπες, ας πάρε να διαβάσει την ιστορία της Ρεάλ. Αυτό δεν, αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα να πούμε ότι έγινε σφαγή σήμερα 8.45. Δηλαδή πως έπαιρνε λέει τίτλους κάποτε αυτή η ομαδούλα. Καλά, εντάξει, μην υποκοριστικά για τέτοιες ομάδες. Ομαδούλα. Λοιπόν, και να πούνε στον κόσμο για τα συνεχόμενα τσουλού που παίρνανε κάποτε λόγω Φράγκο. Που αμφιβάλλω αν ξέρουν ποιος είναι ο Φράγκο. Πουλιά. Και γράφω στα ναι την Μπαρτσελόνα και το σιχαμερό ισπανικό ποδόσφαιρο. Αλλά γούσταρα που έκαναν έρωτα τον ουρανό και τάστρα όλων αυτών των υποστηρικτών. Μάλιστα, κατανοητός. Τον 5-12 τον νοιάζει που πήρε τα λεφτά του. Έπαιξε. Τι λέει. Έπαιξε 5-0-5-1 την Μπάρτσα και 4-1-4-0 την Ντόρτμουντ και σε σύστημα ρο Α και ρο Β λέει, ένα-δυο φορές, δεν τα ξέρω αυτά φίλε, πήρε λεφτά. Ευθύνεται ο προπονητής, λέει 8-9-59. Παιδιά, αυτά είναι δεδομένα, έχει δίκιο ο κόκκινος. Εμείς λέμε για τη σφαγή. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Βασίλη, είμαι από Σέρες. Έλα. Δηλώνω ένας πληγωμένος Μαδριλένος. Πληγωμένος Μαδριλένος. Πληγωμένος, το δηλώνω. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω μόνο. Ρε Έμερι, πώς το κατάφερες αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις. Πιστεύεις τώρα εσύ. Αν πήγαινε χωρίς να ξέρεις τους παίκτες και έστεινε την 18 χάνει στις κομμάτες. Το πιστεύεις με την αλήθεια. Κοίταξε ότι θα βάζα τρίτο στόπερ. Θα έκανα δουλειά βέβαια.
Δηλαδή, ο Ματιουιντή τρώει την κάρτα στο 10 που την έφαγε, το παιδί μετά δεν μπορούσε να παίξει πολύ σκληρά. Εκείνος ο Ραμπιό, ο εραστής του λάθους, έκανε να πούμε 700 λάθος πάσης. Εντάξει, για τις φαγίες ήταν, δεν μπορούσε, αλλά απ' την άλλη και 6 γκολ έφαγαν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Κοίταξε, ότι θα δεχόταν τεράστια πίεση, ναι. Το ότι θα βάζαν 1-2 γκολ, ναι. Το ότι θα κάναν pressing ψηλά, 90 λεπτά, 85 λεπτά, βιολογικά δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, φάγαν ήπιανε, το κάναν, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω ότι ανθρωπίνως δεν γίνεται αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, είναι αλητεία. Ένα πέναλτι δεν δίνει στους καθαρούς αυτούς και δύο πέναλτι ανύπαρτα δίνει στους άλλους. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Δεν ξέρω τι όμως θα γίνει. Και μιλάμε για αναρχία. Μιλάμε για τρία center back, τον Ουιτή, τον Πικέ και τον Μασεράνο. Χωρίς να υπάρχει αριστερό μπακ, ο Νεϊμάρ έπαιζε, χωρίς αριστερό μπακ. Χωρίς να υπάρχει δεξί μπακ, ο Ραφίνια έπαιζε. Θα μου πεις, και εσείς βρε λακαμάδες της Παρί, γιατί δεν χτυπήσατε εκεί. 11, αυτοί ξεκίνησαν με την 11 πέφτει στην περιοχή. Εντάξει, αυτό ναι, δεν ξέρω. Χωρίς σχέδιο να χτυπήσουν την αδυναμία της Μπαρτσελόνα που είναι οι πλευρές. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Αλλά απ' την άλλη, φίλε, όχι. Δεν το δέχομαι. Όχι, προφανώς και εγώ το δέχομαι. Απλά να πούμε και τα λάθη ότι σίγουρα φταίει και η Αρίβα. Κάποια στιγμή είναι. Έγινε, έγινε. Ράτο, εγώ έρχομαι από την Ερακλώνα να του βρούμε στου 8 ή στου 4 στο τελικό και να φανεί εκεί. Ωραίο μήνυμα μου στέλνει ο 055. Τρομερό μήνυμα. Λέει, συμφωνώ με την ανάλυση σου, αλλά ταυτόχρονα μας λες ότι σου αρέσει ο νόμος του ισχυρού. Βεβαίως. Τελικά είσαι ηθικός ή κοινικός της απόψης σου. Είμαι κοινικός. Εγώ πάντα, θα σου πω 055, είμαι πάντα με τον καπιταλισμό και με τον νόμο του ισχυρού. Αλλά δεν δέχομαι από τους άλλους να είναι μια από τη μια, μια από την άλλη. Δηλαδή, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να είναι κατά κάποιον τρόπο η Μάρθα Βούρτσι, ενώ τώρα με την Μπαρτσελώνα να είναι με τον ισχυρό. Καταλάβες, εκεί το πάω. Δηλαδή, λέω στα μούτρα στον Παοξή που υποστηρίζει η Μπαρτσελώνα, έτσι σε κάνει ένα το Ολυμπιακός. Σ' αρέσει, όχι. Τώρα πώς σαν Μπαρτσελώνα ο παδός ρε Παοξή χαίρεσε. Άρα, γουστάρεις αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Εξηγώ στο 055 για να γίνω κατανοητός. Συνεχίζεις. Επόμενος. Έπεσε ο Βουλοσκά. Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σας. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, τι κάνουμε. Έλα. Είστε καλά, από Αμερική παίρνω. Ωραίο μήνυμα ο κόκκινος. Ο Έμερι δεν έκανε έγκλημα που δεν έπαιξε με τρία στόπερ. Φυσικά. 100% έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Σακόβιλε. Τι κάνουμε. Ναι. Καλά, φίλε. Πήρα για τρία πραγματάκια να πω. Από Αμερική πέρα από Στέμφορ Κανέρικα. Είμαι Παουξής και λέγομαι Νίκος. Γεια σου, Νικόλα. Κύριε Κώστα, πρώτα θα σας πω γιατί οι δημοσιογράφοι Έλληνες φουσκώνουν τα μυαλά των φιλάθλων και λένε έχουν υπερομάδες τούτο το άλλο. Είδες τι έγινε σήμερα, όλες οι ομάδες του μπάσκετ καταποντίστηκαν. Α, θα σας πω γιατί. Καταποντίστηκαν. Γιατί οι δημοσιογράφοι Έλληνες και οι πολιτικοί Έλληνες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα λαό που έχει αυτή την ιδιοσυγκρασία. Αν πάνε αντίθετα, θα τους φάει το σκοτάδι. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ. Όχι, σου εξηγώ αυτό που μου λέει. Πέναλτι είναι αυτό που σφυρίζει ο διαιτητής. Ναι. Και πέναλτι δεν είναι αυτό που δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Ναι. Όσον αφορά σήμερα, για το αποτέλεσμα που έγινε το 4-0 να τράπηκε, δεν ευθύνεται μόνο, όπως λένε πολλοί φίλοι, η Παράγκα και η Μπαρτσελόνα και η Διαιτησία και το έτσι και το αλλιώς. Ήταν το σκορ 3-1, αν το έβαζε τη Μαρία τον κόλ και γινόταν 3-2, δεν μιλάγαμε καθόλου σήμερα. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά δεν το ζούσαμε αυτό. Απλά, αν το έβαζε και γινόταν το 3-2, τελείωσε. Δεν θα μιλάγαμε ούτε για Παράγκα, ούτε για αδικία, ούτε για τίποτα. Δεν το έβαλα όμως. Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Κι άσυγε το 4-0 να ανατραφεί με 6-1. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου οφείλεται σε κάτι έξω από τη λογική. Και για να κάνουμε κύριο Καλαμπούρη, από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης εχθές τοποθετήθηκε στο Facebook και είπε ότι η Παρίσι δεν θα πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, δεν είχε καμία τύχη αυτή η ομάδα. Καμία τύχη. Καμία τύχη. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε δημοσίως. Λέει. Στις γνώσεις του. Ναι. Είπε ότι η Παρίσι δεν θα γίνει η next Champions League της Ευρώπης. Καμία τύχη ομάδα. Πάει, τελείωσε. Άχαστα έχασε. Έχασε τρία γκολ τα οποία δεν χάνονται. Καμάτα. Ήταν 3-1 το σκόρ και έφαγε 3 γκολ σε 4 λεπτά, 5 λεπτά μέσα.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Αυτά είναι ανεξήγητα. Και τα ανεξήγητα είναι στο υπερπέραν. Τέταρτο, ήθελα να σου πω κάτι. Σε ακούω προσεκτικά πάρα πολύ καιρό. Είσαι καλός και μετρημένος δημοσιογράφος. Και σε θυμάμαι σε μια τοποθέτησή σου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Που τους είπες, ρε παιδιά, διαφορετήστε, μην φουσκώνετε τα μυαλά αέρα, δεν είστε φαβοροί, γιατί πραγματικά έτσι είναι, η Σάκη έχει 140 εκατομμύρια μπάτζετ. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένας μεσογειακός ενθουσιασμός και μια μεσογειακή απογοήτευση. Αυτό είναι το κλίμα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το DNA που σκεφτόμαστε. Εχθές άκουγα το ράδιό σας και μίλαγε ο άλλος για τον Άρη και λέει, λες και ο Άρης ήταν φαβορί στο μπάσκετ με τη Βιλερμπάν. Από πού και σπουδαστείτε. Ο ΠΑΟΚ, επειδή σκέφτεσαι με τρεις πόντους, η ομάδα μου, που δεν έχει ομάδα στο μπάσκετ, σε παρακαλώ, δεν έχει ομάδα. Άκουσε με προσεκτικά. Πολλές φορές. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές για να σε άκου. Πολλές φορές για να σε προσεγγίσουμε ως πελάτη, γινόμαστε πολιτές. Άκουμε λίγο. Γινόμαστε πολιτές και λέμε αυτά που θέλεις να ακούσεις. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν και όμως άνθρωποι που εντάξει, δεν σας παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, ούτε σας ενοχλούν. Αλλά ακούνε μερικά πράγματα και λένε αυτά είναι ξεπραγματικά. Δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε. Σας ακούνε πάρα, ειδικά οι μετανάστες, σας ακούνε πάρα πολύ. Και εδώ που είμαι εγώ στο Στέφορ Κανέρικα, είμαι στην Παουξίδες. Ναι. Γιατί είναι όλοι Μακεδόνες, εγώ από τα Γιάννη καταγωγή μου. Είναι όλοι Μακεδόνες. Και αν δεν ακούτε μάλλον και λέει ότι πάμε μέσα στην Ισπανία να πατήσουμε, ποια να πατήσεις βρε, την πρώτη της Ισπανίας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Χάσαμε 35 πόντους διαφορά, 34 πόσο ήταν. Και αυτός ο δημοσιογράφος, αν ήταν εδώ στην Αμερική και δούλευε σε κανάλι εδώ στην Αμερική και μίλαγε για αυτόν τον τρόπο, θα είχαν τη δουλειά του, αγαπητέ μου. Ναι, αλλά άμα ο δημοσιογράφος αυτός ήταν στην Αμερική. Γιατί δημοσιογράφος σημαίνει, συγγνώμη κύριε Κώστα, δημοσιογράφος σημαίνει ότι πηγαίνει σε μια σχολή και έχεις κάποιες γνώσεις, εκτιμάς τα γεγονότα και φέρνεις μια συγκεκριμένη αντίληψη στο ραδιόφωνο, η οποία να έχει κάποια βάση. Όχι να είναι συνέχεια αρολογίας. Αρολογίας συνέχεια. Πού πάμε. Πάμε, θα πατήσουμε, είδα λέει όνειρο, θα κερδίσουμε 3-0 της Άγκια. Ποιος Άγκια να κερδίσει 3-0, από πού και σπούρευε. Έφυγες. Εδώ ήταν 1-1 το σκορ και λέγανε άντε παιδιά πάμε να πάρουμε την πρόκριση στο καφενείο. Πράγματα, είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι αυτά τα πράγματα. Κύριε Κώστα, έτσι, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Πρώτη φορά σας παίρνω. Σας ακούω κάθε μέρα, ανελιπώς κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που να μην σας ακούσω. Είπε και εγώ δεν είμαι μικρός, είμαι 55 χρονών. Μικρός. Και μου φαίνεται παράξενο. Δημοσιογράφοι, έγκυροι δημοσιογράφοι, που πληρώνονται. Εντάξει, πληρώνονται για να κάνουν και καμιά φορά που έκανε κουβέντα να αρέσει το αφεντικό. Οκ, εντάξει, να αρέσει τον κόσμο που ακολουθάει την ομάδα. Οκ, εντάξει, αλλά όχι όμως και το χάος. Μιλάμε για χάος. Τα λέμε. Μη όχι άλλο. Φιλιά. Ο 339 λέει για το Μητσοτάκη, τον Γουρσουσλαμά. Πιο στημένο και από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο ιδιοκτήτης της Παρί και ο διαφημιζόμενος στη φανέλα της Μπάρτσα είναι ο ίδιος, λέει. Λοιπόν, τον άτιμο ρε τον άτιμο. Όχι 100 χρόνια δεν έγινε ξανά ποτέ, λέει ο κόκκινος. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από το πέναλτι μπήκα και άλλα 4 άναρχα γκολ. Σωστός ο κόκκινος, αλλά για να μπουν γκολ 6 πρέπει να μπουν και άναρχα. Έγκλημα Έμερι, λέει ο κόκκινος. Τι διάλο. Καλά τα λέει. Αυτά στα λέω εγώ, λέει, εδώ και πόσο καιρό το στορτίδι, περιμένεις εσύ να στα πει. Σιγά, μη ρεύεσαι πάνω στο αυτό. Καλησπέρα, έλα. Καλημέρα, Κουστή. Καλώς τον, έλα. Από Άγιο Μάμα, Χαλκιδική τηλεφωνώ, καλά είσαι. Ο Άγιο Μάμα με το πανήγυρι, έλα. Με τη μεγάλη πανήγυρι. Ναι. Σήμερα κάναμε μεγάλη ανατροπή. Μη μας απαξιώνεις τελείως. Μεγάλη ανατροπή σήμερα, φίλοι μου. Μα δεν απαξιώνω. Τι ομάδα είσαι. Μη μας. Μπαρτσελώνα και Ηρακλάρα εδώ. Α, Ηρακλάρα. Ηρακλάρα, ας το πούμε Ηρακλάρα. Το λέμε για να το πούμε. Ναι. Μεγάλη ανατροπή. Για μένα το πρώτο ήταν πέναλτι, το δεύτερο δεν ήταν, φίλε μου. Το πρώτο ήταν πολύ τραβηγμένο. Πέφτει ρε φίλε, τον παίρνει το πόδι αφού πάει να περάσει. Δηλαδή το κάνει ανατροπή με το κεφάλι του. Αφού τον έχει το χέρι, ρε Κωστή. Το χέρι. Με το χέρι τον έριξε. Για μένα σου λέω. Το δεύτερο δεν ήταν, το δεύτερο το πήρε ο Σουάρες. Αλλά αυτό συμφωνώ με τον Γρηγόρη, απαράδεκτο σε Έμερι. Δεν χάνει τέτοιο παιχνίδι, ρε Κωστή. Να φας 6 γκολ. 3 γκολ στα τελευταία 7 λεπτά. Ούτε καθυστέρηση δεν ξέρω να κάνω.
Τίποτα, τίποτα, φίλε μου, τίποτα. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Μεγάλη, μεγάλη πρόβληση. Τη βλέπεις αυτή την Μπαρτσελόνα να μπορεί να το πάρει? Φίλε, εγώ τρόμαξα με τις φυσικές δυνάμεις της. Και αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ, γιατί παρακολουθώ πολύ Μπάρτσα, τέτοια Μπάρτσα σε θέμα πίεσης, αυτό συμφωνώ μπορεί να έπαιξε άναργα. Πολύ πίεση, ρε φίλε. 80 λεπτά πιέζανε. Τέτοια Μπάρτσα δεν έχω ξαναδεί φέτος. Σε κανένα παιχνίδι. Δεν γίνεται, τόσο... δεν γίνεται. Φυσιολογικά δεν γίνεται αυτό. Ναι, πού το εξηγείς εσύ? Εγώ, γιατί το ανέλησε σε εγώ, εγώ πιστεύω ότι σήμερα η παίκτη της Μπαρτσελόνα ήταν βιονική. Φάγανε εστιατόριο. Το θέλανε, έδειγαν το θέλανε πολύ το παιχνίδι, αν και εκεί στο 3-1 μόλις το έκανε ο Καβάνι, εγώ δεν πίστεψα κανένας. Φίλε, άκουσε να δεις, καμιά ναι. ομάδα στον κόσμο, με τέτοιο πρέσινγκ ψηλά 60 λεπτά, 60 λεπτά, 60 το 3-0 ναι. να γίνει 3-1, ούτε φυσικές ούτε ψυχικές δυνάμεις θα είχε να κάνει αυτό το πράγμα. Ας ήταν και το πέναλτι ανύπαρτο και τα λοιπά. Και άλλο λέω εγώ, ναι. δεν το θεωρώ βιολογικά φυσιολογικό, καταλαβαίνεις? Ναι, κατάλαβα τη λέξη. Δεν το θεωρώ βιολογικά φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Άστο, πέναλτι, άσε τα. Ναι. Άστα αυτά τα. Την αδικία, άστο. Λέω, δεν ναι. γίνεται με τίποτα. Μα φάνηκε, ρε φίλε, στο 3-1 του σκόπηκαν τα πόδια. Και κάτω, σε έργα το... επιστημονικής φαντασίας ναι. δεν γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Έχω ένα φιλαράκι εδώ που μας ακούει, ΠΑΟΚΤΣΙ. Πώς το βλέπεις το ΑΕΚ ΠΑΟΚ? Θέλει να σε ρωτήσω μια πρόβλεψη. Τι βλέπεις να κάνω? Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ έχει αυτό ο ΠΑΟΚ είναι... μια δυνατότητα, την είπε ο Ραγκάτσης και την κλέβω από το Ραγκάτσης και συμφωνώ γιατί ήταν παράληψή μου. Να μην το θυμηθώ και με συμπλήρωσε ο Ραγκάτσης. Ναι. Είπε ένα ωραίο ο Ραγκάτσης ότι ο ΠΑΟΚ ας αφήσει τις ιστορίες ότι 3-7-21 και σαχλαμάρες ναι. να δώσει στην ΑΕΚ το άγχος. Η ΑΕΚ ναι. θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Με ισοπαλία μπορεί να βγει έκτη. Μπορεί να μην βγει ναι. Ευρώπη. Με ήττα ναι, ναι. μπορεί σοβαρότατα αν κάνει ένα διπλό εξάνθη που δεν το βλέπω να δημιουργήσει κατάσταση. Μπορείς να τη δώσεις το τυράκι και να την κερδίσεις στους μεγάλους χώρους βάζοντας 4 γρήγορους ποδοσφαιριστές. Ναι. Εντάξει, διάλεξε εσύ. Έχεις γρήγορους με ταχύτητα στο χώρο. Δηλαδή, ο Ίβιτς θα πρέπει ένα κομμάτι της τακτικής του και της στρατηγικής του είναι αμυνόμαστε στα 40 μέτρα και κερδίζουμε την μπάλα, δεν φεύγουμε με μικρή πάσα. Θα πει ναι. ποιος θα τη δώσει, πού, ποιος θα φύγει, σε ποιο χώρο, να φύγουν στην πλάτη, στα πλάγια, στα center back, γρήγορα, με 4 πάσες να φτιάξει επίθεση. Ξέρεις θα γίνει. Ειδικά Χαμός. όσο περνάει η ώρα... Θα πιέζονται, αυτοί θα ψάχνουν τον goal, ναι. Θα αγχώνονται, αυτοί θα πιέζονται, αυτοί θα αρχίσουν λάθος πάσες. Αν παίξει και ο Κάνιας, που μπορεί να την κλέψει και να κάνει και μια 35 μέτρα μπαλιά, υποτυπώδη καλή. Όχι στυλ Κατσουράνη βέβαια και τα λοιπά, αλλά μπορεί, ναι, να, ναι. μπορεί να κάνει. Αν παίξει ο Λέωβας μπορεί να κάνει τη διαγώνια που έκανε κάποτε ο Τζαβέλας από μακριά, από το αριστερό μπακ στον εξτρέμ, το δεξιό. Τέτοια πράγματα. Όχι, όχι box to box, έχασα την μπάλα, ναι, ναι. τη μικρή την μπάσα και τα λοιπά. Όχι. Πρέπει όχι. πάνω στο άγχος της ΑΕΚ να και στο αμάν της ΑΕΚ να την πατήσεις στην κόντρα, να την ανεβάζεις ψηλά ναι. με τεχνιέ, ας πούμε με τυράκι. Άσε να έχει την μπάλα αυτή. Απλά πρέπει να κλείσεις το μάνταλο χαμηλά. Πρέπει να του βάλεις παίκτη επάνω οπωσδήποτε σε, όταν είναι κοντά στην περιοχή προσωπικό φρουρό. Όχι ζώνη το μάνταλο. Και ναι, ναι. οπωσδήποτε ντουμπλάρισμα στο Αραούχου το μαρκάρισμα. Γιατί ο Αραούχο χαμηλά μπορεί να πάρει πέναλτι από τον Βαρέλα που είναι μπούφος. Μπορεί να πάρει... πολύ μπούφος. Είναι κατάσταση. Επίσης ναι. να πω ότι σε αυτό το μάτς θα βάζα έξω το Βαρέλα, θα βάζα τον Κρέσπο και τον Μαλεζά. Και το Μαλεζά. Ναι. Γιατί τον Κρέσπο και τον Μαλεζά? Για να πιάνει ψηλά τον οποιοδήποτε φορ βάλει. Δηλαδή αν βάλει δύο φορ ψηλά, πετάω τρίτο στόπερ τον Βαρέλα, εγώ τον έχω στον πάγκο. Για να πιάσει ναι. χαμηλά τον Αραούχο και ο Κάνιας να πιάσει χαμηλά τον Μάνταλο. Εντάξει. Και οπωσδήποτε σε αυτό το μάτσο Σάκοφ, δυστυχώς το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί κάνει στεστημένα πολλά γκολ. Έκλεισες. Κάνει. Τα λέμε. Φίλε μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Κωστή μου. Να είσαι γερός. Αυτό το σύστημα το 3-3-4, η Μπαρτσελόνα έχει γυρίσει αγώνα και επί Γκουαρδιόλο με Μίλαν 4-0 από 3-0. Το σύστημα βοήθησε την ασφιχτική πίεση, λέει ο φίλος. Έκανε ένα ρόμβο, τρεις στόπερ, ένα ρόμβο με Μπούσκετς, εξάρι, Ράκιτζης, οχτάρι δεξιά,
Ινιέστα, οχτάρι αριστερά, Μέση δεκάρι. Σοάρες φορ, Ραφίνια που ήταν πολύ καλός με ανάποδο πόδι δεξιά και τον Νεϊμάρ αριστερά. Αυτό το ρίσκο πήρε. Δεν έπαιξε με πλάγια μπακ. Και εκεί έπρεπε να χτυπήσει η Παρή. Όχι να κάθεται στην άμυνα, να βγει κιόλας και να χτυπήσει εκεί. Εκεί που δεν είχε ο άλλος παίκτη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια χωρίς να με διακόψεις. Καταρχήν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ότι βιολογικά δεν γίνεται επί τόσα λεπτά. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Ναι. Θα σου ασκήσω κριτική τώρα, ελπίζω να την δεχτείς. Ξεκίνησε την εκπομπή σου, είπες αυτά που είπες στις παρομοίες στην Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό και το, την Μπαρτσελμένη τον Πάο. Σ' αρέσει να είσαι, ενώ είσαι ωραίος, ας πούμε, κάνεις, περνάει ευχάριστα η ώρα μαζί σου. Θέλω να είσαι όμως αντιδραστικός και να διαφέρεις από τους άλλους. Όχι, αυτός δεν σήμερα... θέλω να είμαι αντιδραστικός. Είμαι αντιδραστικός, δεν θέλω είσαι, να είμαι όμως. Ναι, είσαι αντιδραστικός. Αυτό σήμερα, πάρτε τώρα, μην το πάρεις τραβά αυτό που θα σου πω, κατένεις γελίους με αυτό που είπες. Ποιο πράγμα. Που ξεκίνησες χωρίς να παραδεχθείς ότι ήταν μεγάλη ανατροπή, ήταν επική ανατροπή της τέτοιας. Βάλε την Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα. Ναι, και τον ΠΑΟΚ. Βάλε τον ΠΑΟΚ στην Παρή. Και τι θα έλεγες εσύ αν το πάδαινες αυτό, σαν ΠΑΟΞης. Τώρα δεν ξέρω αν τέπεις αυτά για να προκαλέσουν να πάρει. Καθόλου. Τέτοιος, για να μου απαντήσεις. Πώς θα αισθανόσουν. Αυτό είναι υποθετικό, ρε Κώστα. Όχι, δεν είναι υποθετικό, είναι πραγματικό. Πάρε τα πέναλτι που δεν έδωσε στην Παρή, τα πέναλτι που έδωσε στην Μπαρτσελόνα και πες μου εσύ, αν ήσουν και έκανες 6-1 στο Καραϊσκάκι, τι κλάματα θα είχαμε και τι γαυγίσματα. Ψέματα λέω. Η διοίκηση ήταν πολύ καλή. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλή ήτανε. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Τότε καλά τα έπαιρνε ο Μαρινάκης τα πρωταθλήματα και ο Κόκαλης. Καλή ήταν η διοίκηση και τότε. Καλή δεν ήτανε. Εσύ τι ζωρίζα όταν παίρνει Μαρινάκης τα πρωταθλήματα πέτσιμα. Εγώ. Χαίστηκα, ναι. Εσύ ζορίζεσαι σαν ΠΑΟΞης. Εκτός από Ολυμπιακός. Δεν με ΠΑΟΞης, δεν με ενδιαφέρει. Τι ομάδα είσαι. Αριανός είμαι, βάστο. Εσύ είσαι Αριανός. Αριανός είμαι, τι είναι Αριανός. Εσύ έχεις τις τιαπούς στο αίμα σου αφού είσαι Αριανός. Γιατί και λες εμένα. Γι' αυτό βγήκες με τον κίτρινη φανέλα σήμερα. Γιατί απαγορεύεται, βρε παιδί μου, να έχω στην τουλάπα μου εγώ κίτρινη φανέλα. Όχι, σε πειράζω. Τι να κάνω, αφού μου αρέσει το κίτρινο χρώμα, τι να κάνω. Πειράζω. Η διαιτησία πάνω σε μένα προσωπικά μου άρεσε, ήταν πολύ καλή. Έτσι πιστεύω, δηλαδή μπορεί να κάνω και λάθος, εντάξει. Βρε παιδί μου, στη Λαμία, άμα σου τύχει τέτοια διαιτησία που σε έτυχε, ήταν καλή η διαιτησία στη Λαμία. Δηλαδή, στη Λαμία ήταν... εγώ θα σου κάνω την εξής ερώτηση, θα μου απαντήσεις ό,τι γουστάρεις. Ναι. Ποια ήταν η καλύτερη διαιτησία, αυτή ή της Λαμίας με τον Άρη? Στη Λαμία καταρχήν η εμφάνιση του Άρη ήταν τραγική. Ναι, αυτό ήταν και η της Παρή τραγική. Άλλο λέω εγώ για τη διαιτησία. Ναι. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, και υποθετική ερώτηση είναι αυτή τώρα που λες, εντάξει. Να συγκρίνουμε δύο μεγέθη διαιτησίες δεν είναι υποθετική ερώτηση, είναι πραγματική. Δεν είναι ουτοπική. Είναι αυτό τώρα, εντάξει, και οι δύο καλές διαιτησίες ήταν. Δεν ήταν, απλά ήταν και η Παρή ήταν χάλια και ο Άρης ήταν χάλια στη Λαμία. Άρα τον Νίκταρη τι το θέλετε, αφού δεν έχετε ανάγκη με τη διαιτησία. Τέλος πάντων, ας τον Άρη τώρα, ο Άρης τώρα έτσι πως είναι. Α, τον έχεις γραμμένο τον Άρη, κατάλαβα, ναι. Τι να κάνω τώρα. Σε βλέπω νοχελικό με τον Άρη γι' αυτό. Δεν σ' άρεσαν πάνω σε αυτά που σου είπα. Δεν με ενδιαφέρει. Κοίταξε, μ' άρεσαν, δεν μ' άρεσαν. Εγώ πρέπει να τα ακούσω. Και πρέπει να τα δουλέψω αυτά που μου λες. Ναι, ναι, αλλά... καλά κάνεις. Απλά. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι κακό να πεις όμως και τότε η Εθνική Ελλάδα, τότε σ' άκουγα με την Εθνική Ελλάδα που είσαι καμπάρι του Euro. Δεν είναι κακό να βγεις και να πεις μεγάλος άνθρωπος, πούμε. Απλά θες να πεις κάτι για να ενδιαφέρει, να κάνεις τη διαφορά, α πούμε. Δεν εντάξει. Ώρες κατά γελίο αυτό, το λέω έτσι. Άποψή μου, έτσι. Δεν σ' άρεσε δηλαδή. Δεν σ' άρεσε εσένα και αυτό που σου είπα εγώ. Όχι, δεν σ' άρεσε, λέω έτσι όπως το είπα αυτό δηλαδή. Θα μπορούσε να ξεκινήσει την κουβέντα για να πει ότι είναι πραγματικά ήταν άθλος. Και μου λες, πάλι, πήγαινες παλιά, στο γήπεδο πήγαινες παλιά. Σπάνια πήγαινα, για πες. Ρε παιδί μου, εσύ στο Χαριλάο, σαν Αριανός, δεν πήγαινες, δεν έκανες. Δηλαδή, όταν παίξατε. Δεν είμαι από Παπαρχία, δεν πήγα. Άντσε από Παπαρχία. Δηλαδή, ας πούμε, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Στο Πάο Κάρις με τον πέναλτι του Νέτο με το Καλόπουλο, τι έλεγες τότε. Τα ίδια λέγαμε, ναι, αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Δεν φώναζες, ρε Βρωμό, Καλόπουλε, ρε, με έδωσες πέναλτι ανύπαρτο που το χέρι αυτό κτλ. Δεν φώναζες. Ναι, εντάξει, ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Άρα, κακώς φώναζες τότε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Άρα δίκαιο νίκησε ο ΠΑΟΚ τότε. Αυτό λες. Καλά, εντάξει. Δεν παίζει, μόνο αυτό σου λέω. Δεν παίζω, με λέει. Δεν παίζει, πραγματικά. Μα δεν με απαντάς.
Έγινε, καλά, καλά. Άστο. Δεν βγάζει άκρη μαζί σου, κανένα δεν βγάζει. Ο Νίκο εξωγήινο, καλά λέω. Εγώ είμαι εξωγήινο. Καλά. Επόμενη γραμμή. Αφού είμαι εξωγήινο. Επόμενο κύριο. Μα με τον Καλόπουλο του λέω το ίδιο πράγμα. Που εκείνο ήταν πέναλτι, δηλαδή ήταν χερούκλα. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλώ τον. Στην Ισπανία τι ομάδα υποστηρίζει εσύ? Την Κόρντομπα. Από Ρεάλ και Μπαρσελόνα, ποια συμπαθεί? Την Κόρντομπα, την Κόρντομπα. Εντάξει, τώρα απάντησε πραγματικά. Εντάξει, καλό το χιούμορ σου, αλλά πες μου από Μπαρσελόνα και Ρεάλ, ποια είναι πιο κοντά σου? Καμία. Η Ρεάλ. Ναι, εντάξει, αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως. Απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω σήμερα. Πιο πολύ μ' αρέσει η ομάδα. Θυμάσαι πώς προκρίθηκε ο Μουρίνιο στο τελικό με την Ίντερ όταν το πήρε κατά τη Μπαρσελόνα, θυμάσαι? Ο Μουρίνιο. Ναι, ναι. Το θυμάσαι που είχε πάρει την πρόκριση. Ναι, ήταν το 3-1, δεν λες? Ναι. Ναι. Είχε αδικήσει και η Μπαρσελόνα, θυμάσαι ή όχι? Φυσικά, ναι. Μα για σήμερα λέω, δεν λέω για παλιά. Συγγνώμη λίγο, περίμενε, Κωστή, θα τα πούμε όλα. Πέρυσι που έπαιζε μέσα στην Αθλέτικο και αποκλείστηκε από την Αθλέτικο, το δεύτερο μάτι ήταν μέσα στην Αθλέτικο. Ναι. Θυμάσαι τη σφαγή έφαγε η Μπαρσελόνα πέρυσι? Μα τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Ναι. Όχι, γιατί μερικοί ξεχνάνε. Σα βρε, παιδί μου, δεν το είπαμε τότε εμεί όμω. Δεν θυμάμαι αν το είπε και που να ξέρω εγώ ένα χρόνο πριν να το είπε ή όχι. Σωστό κι αυτό, ναι. Ναι. Τότε δεν μίλησε κανένα για σφαγή τη Μπαρσελόνα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή την ανατροπή τρεις ομάδες για μένα μπορούν στον κόσμο να την κάνουν. Μπαρσελόνα, Ρεάλ και Μπάγια. Ναι. Πες μου ποιες ομάδες μπορούν να τη φάνε αυτή την ανατροπή. Θα σου πω. Όλες. Αυτές που μπορούν να την κάνουν, δύσκολα μπορούν να τη φάνε. Τώρα, να καθόμαστε σε μια τέτοια ανατροπή και να ασχολούμαστε με ένα απέναντι που έδωσε. Να ρωτήσω κάτι άλλο καταρχήν. Έχεις παίξει ποτέ ποδόσφαιρο? Κάτι λίγα. Κάτι λίγα. Το πρώτο πέναλτι για μένα είναι πέναλτι, διότι. Να σε ρωτήσω το εξής. Ναι, κάνεις εσύ μπούκα από τα πλάγια όπως έκανε ο Νεϊμάρ. Μάλιστα. Και ο άλλος σκοντάφτει μόνος του και πέφτει πάνω σου και σε βγάζει εκτός φάσης. Είναι ναι. Πέναλτι, δεν είναι? Ποιος έπεσε πάνω σε ποιον? Της Παρίς στο Νεϊμάρ. Έτσι το δεις εσύ? Εσύ έτσι το δεις διαφορετικά? Εγώ είδα ότι ο Νεϊμάρ έπεσε στο κεφάλι του Λουνού. Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το δεύτερο πέναλτι προφανώς και δεν υπάρχει. Μάλιστα. Το πέναλτι που ζητάει η Παρή υπάρχει το χέρι. Όταν, κοίταξε, και μη συγκρίνεις τώρα τον Ολυμπιακό με την Μπαρσελόνα ή η Ρωσιλία τώρα, εντάξει. Ομάδες τέτοιου επίπεδου, ναι. Και εύνοια να έχουν όπως έχει η Ρεάλ, όπως έχει η Παρή. Αυτά στα πει και ο Ολυμπιακός για την Ελλάδα, εντάξει. Αυτά θα σε λοιπόν, πω. Ομάδα τέτοιου επίπεδου, εντάξει, λογικό τώρα. Το θεωρώ. Εντάξει. Πάμε με τον ισχυρό εδώ, Λογικό, έτσι. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Όποιος στέκεται στο ότι αυτή η πρόκριση χάθηκε από τη διαιτησία, για μένα είναι γραφικός, φίλε μου. Μάλιστα. Όταν είσαι προπονητής της Παρή με αυτό το τεράστιο budget που έχεις και έρχεσαι στον καπνού με ένα 4-0 υπέρ σου και καταφέρεις έστω και με εύνοια της διαιτησίας υπέρ της Μπαρσελόνα όπως λες και χάνεις την πρόκριση, μάλιστα. Δεν πρέπει να στέκεσαι στη διαιτησία. Στην Ελλάδα τι ομάδα είστε? Εντάξει, εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ δεν έχω. Ούτε εγώ έχω. Μάλιστα. Καλά, τότε είμαι καλά κάνει και τα παίρνει ο Μαρινάκης και ο Γκόγκαλης. Καλά κάνει και τα παίρνει. Καλά κάνει και τα παίρνει. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο Μαρινάκης και ο Κόκκαλης. Να είσαι καλά. Να είναι καλά. Καλά σας κάνουν. Καλά σας κάνουν και σας πηδάνε. Πολύ το χαίρομαι. Επόμενη γραμμή. Άμα είναι έτσι, καλά σας κάνει. Τον ισχυρό θέλετε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Αρχηγέ, για άλλο θέλω να σε πάρω, αλλά όταν περιμένουμε, άλλα βγαίνουν στην πορεία. Για πες τα. Πρώτον, δεν θα τσιμπήσω γιατί είσαι γάτος, έτσι όπως ξεκίνησε την εκπομπή. Μια χαρά τους έχεις κάνει και όλοι έχουν πει στο τρυπάκι. Δηλαδή ψέματα είναι. Συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα. Ο συγκρίνω δύο καταστάσεις. Ανώμια όμως. Ανώμια, ναι, τα συγκρίνω. Κατάλαβες, δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα ομάδες που όντως τις βοηθάει η διαιτησία, αλλά και χωρίς τη διαιτησία είναι ομάδες, με ομάδες οι οποίες γίνανε και ανδρωθήκανε μόνο με τη διαιτησία. Ποιον και μόνο, για ποια λες? Οι Αρουρέοι μόνο με τη διαιτησία γίνανε. Ποιοι είναι οι Αρουρέοι? Οι Αρουρέοι είναι κάτω από το Βοθρολίμανο. Βοθρολίμανο. Δηλαδή θες να πεις εσύ ότι ο Ολυμπιακός επί Γουλανδρή ήταν Αρουρέος. Θες να πεις δηλαδή οι παιχταράδες που είχε ο Κόκκαλης ήταν Αρουρέος. Τους παιχταράδες, ναι. Περίμενε. Για Ελλάδα μιλάω. Περίμενε, μπορώ να μιλήσω? Να μιλήσεις, ναι. Ωραία. Εσύ καλά κάνεις. Βράζε τι κάνω εγώ. Εσύ πες τι θες να πεις. Άσε εγώ τι κάνω. Ναι. Αυτό κάνεις. Δεν μπορώ να το κρίνω. Κρίνε το. Λοιπόν, τους παικταράδες τους πήρε όταν άρχισε και τσέπωνε τα λεπτά. Ποιος, ο Κόκκαλης? Ο Κρόκους.
Ο Κόκαλης. Ο Κρόκους, έτσι τον λέγανε στη δίκη που τη σφάξαν οι πασοκατζίδες οι φίλοι σου που τους γουστάρεις. Τους πασοκατζίδες, ναι. Ναι. Δεν τους γουστάρεις τώρα. Τρελαίνομαι για Πασόκ. Και εγώ τρελαίνομαι όταν τρελαίνεσαι και τους τι λες. Γι' αυτό σε πάω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όντως σήμερα έγινε σφαγή. Εγώ όμως σε πήρα για κάτι άλλο. Ναι. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο φίλο σου τον Πράσινο. Ναι. Το μεσημεριανό. Που από ό,τι άκουσα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είχε πει ο Θεός χ και άντερ. Ναι, ναι. Έτσι δεν είχε πει. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση δική μου είναι εξής, γιατί τώρα άμα ήταν αυτός εκεί θα παρεξηγόταν και θα χάλαγε η κουβέντα. Είναι και αυτός σαν τους γιατρούς που είναι στα νοσοκομεία και τα ξαδέρφια τους έχουν φαρμακεία απέναντι στο νοσοκομείο και ο κολλητός ο Πράσινος έχει με μαγαζιά με κουβάδες απέναντι τα προποτζήδικα. Γιατί το λες έτσι? Μα στον κουβά τους έχει στείλει όλους. Εντάξει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε για την πλάκα, είσαι ωραίος. Συνέχισε, τρελάνε τους όλους. Διάλειμμα μικρό. Τους πασοκατζίδες. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2371-621. Από το 1952 παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Το πιο ωραίο μήνυμα το στέλνει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Άκου τι λέει. Να σε κάνω μια ερώτηση, λέει. Αν ήσουν πρόεδρος της Παρή και σου δινόταν η ευκαιρία να δίνεις έναν από τους δύο, ποιον θα έδερνες, λέει, τον διαιτητή ή τον προπονητή σου? Σπαθή τον προπονητή. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Στον επόμενο. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, οι δύο προηγούμενοι με καλύψανε πλήρως. Λες και είπαν αυτά που θέλω να πω κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θα το πάω κάπου αλλού, ας πούμε, γιατί... Πες το. Όντως, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ανάλυση τώρα. Εγώ μπήκα στο, όση ώρα με τους ακούω, μπήκα και έχει στο δίκτυο αναρτημένο τις δύο φάσεις. Μάλιστα. Εντάξει, για όσους παίξανε μπάλα. Δεν είναι δύο φάσεις, λοιπόν, είναι τρεις. Δύο. Α, θα την πούμε. Η τρίτη είναι πανομοιότυπη του Ηρακλή που έδωσε εδώ πέρα, είναι πανομοιότυπη του ΠΑΟΚ προχθές, εντάξει. Τι ομάδα πανομοιότυπη είστε, εσείς τι ομάδα είστε? Πάω. Άστο, δεν παίζει ρολογό, είμαι φίλος του ποδοσφαίρου. Εγώ σήμερα. Στο Καφτατζόγλιο έπρεπε να σας δώσει ένα πέναλτι με το κινητό χέρι. Άστο ρε, δεν πέφτουμε στην παγκέρα. Άστο, μπορείς να το δώσει και στο ΠΑΟΚ κουβαλίο νίκη μεσημερίου αυτό. Βράδυ το δώσει με τον Ολυμπιακό αυτό το χέρι, τι θα πεις? Εσύ, είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε αυτές τις χρονικές στιγμές. Που βλέπουμε τέτοια μάτια, το καταλαβαίνετε. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι ευτυχισμένοι που τους δινόταν τέτοια μπέναλτι με τον ΠΑΟΚ και τον Κουστάρα. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο. Γιατί κάποτε ρωτούσατε πώς νιώθουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που τους δίνουν τέτοια μπέναλτι. Όπως νιώθεις εσύ με την Μπαρτσελόνα. Έτσι νιώθουν. Έκοστη. Σ' ακούω, ναι. Επειδή ήξερα από μικρό Αριανά και σου, αλλά εσύ μεγάλωσε με παοξίδικη νοοτροπία λόγω ότι έπαιζε την παρήτη εκεί στον χόρτο. Έρχοσαι με την μπάλα στο χέρι. Λοιπόν, ο Παοξής δεν έγινε ούτε με τα πέραν του οτιδήποτε, το ξέρεις πολύ καλά. Ο Παοξής έγινε γιατί πήγε αντίδραση τότε στο Αθηναϊκό κατεστημένο. Γι' αυτό γίναμε Παοξίδες. Συμφωνείς? Όχι. Συμφωνείς γιατί... Παοξής έγινες γιατί η γιαγιά Ζαμπέτα ήρθε από την πόλη και έφερε τον Παοκ μαζί της. Γι' αυτό γίναμε Παοξίδες. Θα σου κάνω μια ανάλυση γρήγορη. Λέγι, λοιπόν, λέγι. Γιατί άλλοι με καλύψουν. Λοιπόν, σήμερα μέχρι το 3-0. Εγώ τον προπονητή θα τον έδιωχα τηλεφωνικά Λαπανόπουλου ή Αλακούγια των Γάλλων. Μετά θα έδιωχα τον άλλο που θα φύγει κιόλας το καλοκαίρι. Δεν είναι δυνατόν παλεύεις εξετάσεις το 3-0.
Έχει 65 λεπτά αγώνα. Δηλαδή, σε λίγο τυράκι στην Παρή. Βάλε βρε, βγάλε εκείνη τη δεξιά πλευρά που όλοι περπατούσαν ο Ραφίνια με το ράκι της. Βάλε το πιτσιρικά πίσω να τους ανοίξεις λίγο για να δει και το τέταρτο κόλ. Γιατί όλος ο σκοπός ήταν το τέταρτο κόλ. Δεν διαφωνεί, διαφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα στην ανάλυση. Τώρα, πάνω από Γάλλος τώρα, πες μου εσύ τώρα. Αν είσαι επαγγελματίας σοβαρός, δεν πρέπει να δηλώσει παρέτηση. Σίγουρα. Συμφωνείς. Ναι, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι της Παρή μιλήσουν για διαιτησία. Λοιπόν, τα πέναλτι τα είδα, μπήκα, όση ώρα μιλούσες με τα παιδιά και όλα μπήκα. Τα είχε φάσει τον Καζέτα και τις δύο. Λοιπόν, όπως λένε τα παιδιά, το πρώτο πέναλτι δεν στο καθαρά, πέφτει λιχτά, δεν είναι άνθρωποι με τα πόδια, αλλά πέφτει μπροστά στα πόδια του και το ρίχνει με το κεφάλι. Λοιπόν, τη στιγμή που τον τρίπλερε και τον καβάλισε, είναι ανατροπή, δεν μετράει ποσοκά, είναι πέρα. Το δεύτερο, άμα τον παρατηρήσετε, αύριο θα περιμένω να μου πει. Του βάζει ο βλάκας ο αμυντικός το χέρι στο λαιμό. Και δες τι κάνει ο Ζωάς, δεν πέσει, όχι, πιάνει το λαιμό του, δέστε το αυτό. Δεν είναι από ανατροπή, πιάνει το λαιμό του. Δέστε το και αύριο θα περιμένω. Και όσο για το δικό σου καλά λέει το παιδί, έχεις ένα πάρα πολύ θετικό, το ότι κάθεσαι και ακούς και τα μηνύματα που λένε ο δικός σου βοηθός το πρωί, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το παιδί. Η σχολή του Ράδη Θεσσαλονίκη είναι δύο εκεί μέσα παρεξηγούνται. Ποιοι είναι, τους ξέρεις. Ράδη Θεσσαλονίκη. Βάζει ένα γκάλο, ποιους δύο. Πασοκουαναθρεμμένοι, το Πασόκ. Το ξέρεις εσύ, το έχεις πει και εσύ ο ίδιος τώρα και καεπώς. Και το τελευταίο που τον είπε το μεσημέρι που δεν ήξερε το χώρο, το είπε και πέμενε. Και τέμενε το 88, το λέω στο 96, καλά που ήταν τελευταίος. Και το κάλυψε. Τέλος πάντων, καλό βράδυ να έχετε. Πώς είδες τον Τασούλη χθες στο Λονδίνο? Α, παραγκάτω, 5-12. Δημοκράτη μου εσύ, λέει ο 600. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, κλείνεις τον ακροατή. Έκλεισα κανένα ακροατή, Γιάννη. Διαβάζω εγώ το μήνυμα. Δεν έχεις ταργκάς να αντιπαρατεθείς με κάποιον που σε ζορίζει και τον κλείνεις, ανθρωπάκι. Μήπως μπερδεύεσαι με άλλο ραδιόφωνο, ήθελες να στείλεις σε άλλο ραδιόφωνο και μπερδεύτηκες τόσο σε μένα. Πιθανολογώ. Συμβαίνουν και μπερδέματα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, φίλε, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, Σότος λεγόμαι. Γεια σου, Σότο. Λοιπόν, πιάσα κάτι που είπε στην αρχή για την Μπαρτσελόνα. Πιστεύω ότι όλοι οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, φίλοι μου, θα πανηγυρίσουν σήμερα. Και του Ολυμπιακού, πανηγυρίζουν. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, εγώ είμαι Παοξής και δεν μπορώ να καταλάβω, μας έχει πιάσει ένα. Πολύ με την ηθική, ρε παιδί μου. Είμαστε τόσο ηθικοί, α πούμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πάρω κάνα βραβείο, α πούμε. Οι Μπαρτσελονίσες Παοξίδες σήμερα δεν είναι ηθικοί, είναι ανήθικοι. Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι Παοξής και δεν θα με χαλάσει καθόλου, αλήθεια σου λέω. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, ο ΠΑΟΚ να έχει και την διαιτησία με το μέρος του και να ζήσω εγώ αυτό που ζούσαν οι Ολυμπιακοί τόσα χρόνια. Ρε, δεν φίλε, με ενδιαφέρει καθόλου. Είπαμε, ο Ραπτόπουλος πιστεύει στον νόμο του ισχυρού. Γίνε ισχυρός. Ακριβώς αυτό είναι, φίλε μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το να. Θα πάρω, δηλαδή, αν βγω και σου πω, αν πάρει ο ΠΑΟΚ του χρόνου, ας πούμε, 2-3 πέναλτι, ας πούμε, ή πάρει το πρωτάθλημα, θα βγω εγώ να σου πω ότι ξέρεις κάτι. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα πάρω κανένα βραβείο ηθικής. Να μην κατηγορούμε όμως τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν έτσι όπως πανηγυρίζουν. Και καλά κάνανε. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή και καλά κάνανε και πανηγυρίζανε τόσα χρόνια που τα παίρνανε. Ήταν ισχυρότεροι και καλά κάνανε. Και ο ΠΑΟΚ τι κέρδισε τόσα χρόνια πάνω. Αναρωτιόμασταν, καλέ, πώς νιώθουν αυτοί που τα παίρνουν έτσι. Θα ήθελα πολύ να το νιώσω και να μπω στη θέση τους. Έτσι. Εγώ μιλάω πολύ. Θα νιώσεις μια αγαλίαση ψυχής. Θα νιώσεις δυνατός. Θα νιώθεις ισχυρός, ναι, βέβαια. Θα ταυτοποιηθείς με μια ισχυρή κατάσταση. Θα νιώθεις μέρος ενός ισχυρού συστήματος. Βέβαια. Λοιπόν, γιατί να μην το παραδεχτούμε λοιπόν και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Όχι, ρε φίλε, ναι. Ναι, και μακάρι, πώς το βλέπεις το θέμα με το Σαββίδι? Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα. Και μπράβο που ξεκαθάρισε και λέει εγώ μόνος μου. Η ΕΠΟ είναι μονογαμική, το είπαμε. Η ΕΠΟ είναι μονογαμική. Ένας θα την πάρει. Μάλιστα, όσον αφορά τώρα για τα πέναλτι που είπε στην αρχή της Μπαρτσελόνα και αυτά, λοιπόν, το παιχνίδι το έχασε πάρει, οκ, ναι, έγινε σφαγή, οκ, αλλά το παιχνίδι το έχασε πάρει για μένα. Μιλάμε τώρα για μεγάλη λούζερ ομάδα. Δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε, τώρα να είσαι στο 85 και να θέλει να τελειώσει το μάτι τώρα 5 λεπτά για να τρώσει 3 γκολ. Ό,τι και να γίνει, όσο είσαι πολύ λούζερ ομάδα, ό,τι και να είναι, Ρατόπουλε, ό,τι και να ήταν. Είτε ήταν πέναλτι, είτε δεν ήταν, νομίζω πω ήταν. Η Παρή το μάτ δεν το έχασε από την άμυνά τη. Η Παρή το μάτ το έχασε
γιατί δεν χτύπησε στη μεγάλη αδυναμία της Μπαρτσελώνα, που ήταν οι δυο πτέρυγες. Δεν χτύπησε ποτέ τις πτέρυγες, δεν πήγε ποτέ με ευνηδιασμό, πήγαινε μπάλα πάνω στον Καβάνι που ήταν αργός, πάνω σε τρία center back, έκανε, δηλαδή, θα σου πω κάτι, και 6 γκολ να φάει, έπρεπε να βάλει τουλάχιστον 2. Μήνε. Ναι, ακριβώς. Όταν γίνεται, για μένα όταν γίνεται το 3-1 και μειώνει το σκορ, εκεί υπάρχει μια ανακατάταξη στην Μπαρτσελόνα μέχρι να ξαναβρει το... Εκεί πρέπει να τη σκοτώσεις. Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να σκοτώσεις τον αντίπαλο, να βάλεις ένα δεύτερο γκολ και να τελειώνεις. Τη γνώμη μου, λέω. Πάντως, και το άλλο που είπαμε, ότι δεν στέκει βιολογικά αυτό το πράγμα, εδώ, ναι, θα δούμε αν ποτέ ομάδα έχει κάνει στον κόσμο 60 λεπτά pressing, κάνει 3-0, θέλει ένα ακόμα, τρώει γκολ και έχει βιολογικά και ψυχικά αποθέματα, με βοήθεια ή χωρίς βοήθεια, το 3 να το κάνει 6-1. Όσο μαλάκας κι αν είναι ο αντίπαλος. Ακριβώς. Και ένα τελευταίο κουστά. Πώς το βλέπεις τώρα το ματσάκι στο ΑΚΑ, το ΑΕΚ και ΠΑΟΚ? Επειδή ο Ίβιτς... Να σου πω την αλήθεια, ότι πλέον για τους παοξίδες, είμαι στην Αθήνα, εγώ ίσως μιλάω και λίγο πιο λοιπόν, αν και για τους παοξίδες θα πρέπει ήδη να έχει τελειώσει η χρονιά, θα πρέπει να πάμε σε ένα, αν μπορέσουμε να πάρουμε το πολλοκαλός, να πάμε στα play-off και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε εκεί. Και για μένα ιδιαίτερη σημασία έχει η χρονιά που έρχεται. Αυτή η χρονιά έχει τελειώσει τώρα. Το να χάσω στην ΑΕΚ, το να κάνω ισοπαλία, το να πάρω άλλα 2-3 μάτς. Ούτως ή άλλως θα είμαι δεύτερο-τρίτος, θα μπω στα play-off. Αυτή είναι η γνώμη μου, βέβαια, έτσι. Θα πρέπει να δώσεις μεγάλο βάρος στο κύπελο. Σίγουρα. Ναι. Το θέμα είναι η επόμενη χρονιά που θα γίνει. Αυτό με ενδιαφέρει. Απλά απλώ η γνώμη σου για το μάτι την ΑΕΚ. Ας πούμε πώς το βλέπεις. Τα λέμε. Yeah. Ο Βασίλης από το Αμπυρωτάν. Πιστεύω να δουλεύει ακόμα εκεί. Καλησπέρα, ραπ. Ο Λόσος το είσαι με την Μπάρτσα. Συμφωνώ σε όλα 100%. Ωστόσο, απαράδεκτη παρή που έφαγε 6. Όσο για το μάτς με την ΑΕΚ, ο Μαλεζάς μάλλον δεν θα παίξει και είναι μεγάλη απώλεια. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει την κατοχή στην ΑΕΚ, σωστό. Και να χτυπήσει την κόντρα με 4-3-3. Τετράδα κλασική πίσω. Κάνιας, Τσίμιροτ και Σάκοφ στο κέντρο. Και Πρίγκιο, Βιτσενίκη και Μιστακίδης μπροστά. Ναι, φυσικά. Πολύ, πολύ σωστά. Κάνιας, Τσίμιροτ και για ύψος ο Σαχόφ. Μιστακίδης, όχι Τζάλμα. Ενρίκιο Πεδαράς και. Όχι, Ενρίκιο. Πρίγιοβιτς ο Πεδαράς και Ενρίκε Μιστακίδης. Ενρίκε Μιστακίδης. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Έλα ρε Κωστά. Τι έγινε ρε Χέστη? Τι είναι αγή. Το Χέστη ξέρεις, το λέω, για να ακούω. Μαρσελώνα. Ναι, σε λέω Χέστη γιατί τι. Γιατί με το πιτσιρικά εχθές μου είπε ότι φοβήθηκες και τα λοιπά. Καλά έκανες και φοβήθηκες. Για ποιο πράγμα, ρε? Γιατί θέλουν να φύγουν αυτοί για να πάνε να σκυλιάσουν πάνω σε άλλη χώρα. Ρε εσύ, να σε πω κάτι. Αν ήταν να πάνε με γκρουπ, έτσι, ας πηγαίνανε ρε φίλο. Ξέμπαρκοι θέλουν να πάνε. Στη γη του πυρό σας θέλουν να πάνε. Δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά τώρα 5-19 χρόνια, θα το αφήσει το βαρδάρι, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, ρε. Θα αφήσω εγώ να πάνε Βαρσοβία, είστε τρελή, ρε. Δεν μου λες. Καλά. Εσύ στα 19 σου πήγαινε. Κράτη... Εσύ στα 19 σου όμως πήγαινε. Ναι, ρε φίλε, αλλά πήγαινα. Το άκουσα αυτό που το είχε πει τις προάλλες. Εγώ, ναι, αλλά εγώ πήγαινα, φίλε, να πούμε γκρουπ, δεν πήγαινα μόνος μου. Ναι, σωστό. Σωστό. Πήγαινα με γκρουπ πήγαινα. Τι ψάχνω τον 18-19 χρονών, το σάχνω και πήγαινα Βαρσοβία, 2.500 χιλιόμετρα μακριά. Σωστό. 3.000. Δεν ήσουν τόσο τυχοδιώκτη. Σωστό. Τώρα, σωστό. Ρε, φίλε, να πούμε Τσεχία, Ουγγαρία, ναι. Σλοβακία, Πολωνία, τις πιτσιρικάδες, άμα είναι ξέμπαρκοι και τέτοιοι, για πότε τους παίρνουν τα σκότια και τις καρδιές και, τις πλήνες και τα μάτια και τα τέτοια, εμπόριο, ξέρω εγώ, τέτοια, χαμός γίνεται. Σοβαρά μιλάς, ρε. Το μυαλό μου να είναι εκεί. Είμαι παιδιά να γίνω μέσα σε 3 μέρες να πούμε 83. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Άσε, σε κολλάω εγώ τώρα επίτηδες, έλα. Εντάξει. Όχι ρε φίλε, εντάξει, καλά κάνεις. Σε κολλάω, έλα. Τι να το πω. Τι γίνεται. Λοιπόν, φιλαράκι, κοίταξε να δεις. Το ένα ήταν πέναλτι, το άλλο δεν έχω άποψη γιατί τώρα το είδα λίγο στο τάμπλετ. Εντάξει, δεν δινότανε. Αλλά, για όλα φταίει ο προπονητής σου, είναι κανένας άλλος δεν φταίει, ούτε ο διαιτητής σου.
Γιατί βοήθησε το διαιτητή ο ίδιος ο προπονητής. Ναι. Παίζανε συνέχεια οι άλλοι στο 1 τέταρτο του γηπέδου. Εσύ λες πνευμόνια. Τι πνευμόνια, ρε, αφού παίζανε το 1 τέταρτο. Από το κέντρο και κάτω παίζανε. Ξεκούραστα ήταν. Ήταν 10 παίχτες στην Μπαρτσελώνα στο 1 τέταρτο. Ξεμύτησε κανένας μετά την. Κοίταξε. Τη μεσαία γραμμή. Τα πρεσαρίσματα που έκανε επί τόσα λεπτά. Εντάξει. Ήταν ασύλληπτα, ε. Κωστά, είχε 7 άτομα μέσα στην περιοχή και 3 απ' έξω να μαρκάρουν οι Παρί. Το έχεις δει? Κοίτα, οι Παρί για να μην μπορέσει να βγει, εγώ τις δίνω ευθύνη, αλλά είδα πώς πέφτανε ο Ινιέστα με το Ράκιτς και τον Μπούσκετς και τους δύο στόπερ που ερχότανε ψηλά, ο Μασεράνο και ο Ουμπτιτή, και κλέβανε μπάλες πολύ ψηλά. Και ο Πικέ λίγο πιο πίσω, μην φάει καμιά κόντρα. Φοβερό! Θα έπρεπε να πάει να το παίξει το μάτσα από 0-0. Ναι. Όχι από 4-0. Ναι. Να πάει να χτυπήσει το μάτσα να το κερδίσει. Ναι. Μπορεί να είχαν 3-2. 2-1. 4-3. 4-2. Κάπως θα είχαν. Αλλά θα βάζει και γκολ. Σε αυτή την άμυνα της Μπαρτσελώνα, που εγώ Μπαρτσελώνα είμαι, ας πούμε έτσι. Λέω. Είναι ευάλωτη. Χωρίς πλάγι ο μπάγκ έπαιξε. Το ρίσκο που πήρε αυτός. Ο μόνο γρήγορος ήταν ο Ουμπτιτή. Όχι, ο Ουμπτιτή. Ούτε ο Μαζεράνο, ούτε ο Πικέ είναι γρήγορος. Κοίταξε. Δίχως δεξιές, ο μπάγκ έπαιξε. Ναι. Αυτός έπαιξε με τρεις στόπερ. Μπάλα από τα αριστερά που έμπαινε ο άλλος, να πούμε. Αυτός έπαιξε με τρία στόπερ, αλλά όχι το ελληνικό 5-3-2. Αυτός έπαιξε το 3-6-1 χωρίς πλάγι ο μπάγκ. Που λέει στον αντίπαλο. Έχω ευάλωτες πλευρές, πτέρυγες. Χτύπαμε από εκεί. Απλό είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι προπονηταράς για να το. Ναι. Ναι. Αυτό με επιθετικό πήγαινε κρατής να μην φάει πολλά γκολ. Και παίζει με την πτέρυγα. Έχεις κακό σήμα. Σε καμιά γέφυρα που κάτω είσαι. Χάθηκες. Είσαι σε κακό σήμα, είσαι σε καμιά περιφερειακό εκεί πέρα, σε καμιά Νεάπολη, την κούρμα που κάνει και δεν πιάνει. Πιθανολογώ, ή κάτω από καμιά γέφυρα. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Καμήλωσε το ράδιο ή κλείστο καλύτερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Τώρα σ' ακούω, Ράπτο. Έλα. Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω από την ασπρόμαυρη Κύπρο. Πάφος. Όχι, ρε φίλε. Έχουμε γίνει μόδα. Όχι, ρε φίλε. Έχουμε γίνει μόδα, Ράπτο. Παλιά μόνο γάβρι τριγύρω. Τώρα όλη η νεολαία είναι πάω. Έχουμε γίνει μόδα. Μπράβο. Καλό αυτό σημάδι. Πελατειακά. Βεβαίως. Ναι, σίγουρα είναι καλό. Καλό σημάδι. Λοιπόν, ναι. ήθελα να πω δύο λογάκια για όλους αυτούς τους πικραμένους που είχαν το θράσο να πούνε οτιδήποτε για τον κύριο Σαββίδη. Πολλοί θα θέλανε να έχουν Σαββίδη, να τους πάρει ένα σαν το Σαββίδη. Είμαστε τυχεροί, δεν ξέρω που θα ήμασταν αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο του, βλέπουμε δουλειά. Όσο παρακολουθώ το ΠΑΟΚ, αυτή είναι η καλύτερη μπάλα που παίζει. Βλέπουμε βελτίωση, χαιρόμαστε και πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο. Κοίταξε, η μπάλα, έχεις μια βελτίωση. Η εταιρεία σου πάει καλά. Ναι, σίγουρα. Η εταιρεία, ο ΠΑΟΚ πρώτα, αυτό είναι το σημαντικό. Έγινε μια εταιρεία η οποία είναι σοβαρή και εκπέμπει σεβασμό. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει ρεπορτάζ με Μπατατούδη, με Γούμενο, τι να φανταστείς, δηλαδή, πέρασε κόσμος και κοσμάκης εδώ. Αλλά εγώ σέβομαι την εταιρεία. Η κριτική που κάνουμε είναι κριτική, έτσι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτή τη δουλειά, που νιώθω ότι έχω μια διοίκηση απέναντί μου η οποία είναι σοβαρή. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς ελπίζουμε πως πρώτα πρέπει να φτιάξεις σοβαρή. Κριτική, άκου να δεις. Κριτική θα γίνει. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, και η οικογένεια είναι σοβαρή, του Σαββίδη, και η εταιρεία γίνεται σοβαρή. Δεν ήτανε, πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να αρχίσει. Τώρα νιώθω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει το άλμα. Είναι όριμος. Μπήκε στο κλίμα, γίνεται, έχει οριμάσει.
Πλέον τι μπορώ να τον βάλω στα γκρουπ των μεγάλων ομάδων της Ελλάδας. Δεν ήτανε. Ήτανε μια επαρχιακή ομάδα της Θεσσαλονίκης, η καλύτερη στην προ στην πόλη. Δεν τον είχα σε υπόληψη. Με το Σαββίδι τον έχω σε υπόληψη τον ΠΑΟΚ σαν εταιρεία και αρχίζω, πρόσεξε, και τον έχω και σε υπόληψη στο χορτάρι. Οκ. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω άλλη μία κουβέντα για τους πικραμένους που υποστηρίζουν Μπάρσα, Ρεάλ και τέτοια. Για εκείνο το καμένο που βγήκε και είμαι Ηρακλής, αλλά υποστηρίζω και Μπάρσα. Ράντε σπίτι. Ευχαριστώ και καλό βράδυ, Ράπτο. Γεια χαρά στην Κύπρο. Επόμενη γραμμή. Πώς την περνάς εκεί με τις Κύπριες, ρε, όλες άσχημες είναι εκεί κάτω. Καλώς τον. Έλα, Ράπτο, που λέω. Καλώς τον. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλώς τον. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή την παρακολουθώ τη Μαρμίτα και είναι συμπαθητική εκπομπή. Ναι. Και πρέπει να τραβιέσαι και χρόνια. Δεν είναι, πρέπει να είσαι τουλάχιστον 10 χρόνια. Έτσι. Η Μαρμίτα έχει κλείσει 10 χρόνια. Σωστό. Και είχες και πιο πριν κάτι άλλες εκπομπές τέτοιου είδους, έτσι. Πριν τη Μαρμίτα είχα μπλέξει με κάτι, δεν τράβαγαν όμως, η Μαρμίτα τράβηξε. Εντάξει, να σε ρωτήσω. Καλά, φίλε, είναι δυνατόν να φέρνεις εκεί το μαλάτο. Δηλαδή, όχι επειδή είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή, επειδή όλοι τη μυρίζουν την μπάλα που έφερνες εκεί πέρα. Δηλαδή, όλοι ξέρεις, έχουν κάτι να πούνε και αγωνιστικό. Τώρα αυτός ο τύπος είναι ανέκδοτο. Την Κυριακή που έλεγε ότι είναι offside, σε είδα και σένα και πες μου άμα κάνω λάθος. Ότι ήρθες και εσύ σε αμηχανία, τι λέει. Ήρθα σε αμηχανία, ναι. Δεν γίνεται να το λες τώρα αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή. Τι να σου πω, δηλαδή άλλαξε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ο Γαλλικά δικό σου τώρα και είπες. Και. Για ο οπαδός δικαιολογείται να κάνει τέτοια προσέγγιση. Εντάξει, ναι. Είναι πολύ τραβηγμένο τώρα αυτό για να το πει σοβαρά και να το υποστηρίξει. Και να σου λένε δηλαδή. Αυτό δεν πρέπει να το πει άνθρωπο καταρχά. Δηλαδή ούτε να το γράψει. Ποιο θα το πει. Όχι, δεν το είπε κανείς, όχι, σε καμία περίπτωση. Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι η απόψη είναι λίγο έτσι καταστροφικό ιστορία να πούμε. Εδώ έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για τον Μπάσαρη. Για τον Μπάσαρη, τώρα το έβλεπα. Ναι, ναι. Το οποίο Μπάσαρη ήταν φίλε, εγώ όταν τον πιάσανε, ξέρω εγώ, ήμουν μικρός και λίγο είχα ακούσει τι είχε κάνει. Αλλά μετά που το ψάξα, φίλε, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο ορισμός του, δεν έπαιρνε χαμπάρι. Δηλαδή ήταν. Αδίστακτος, έκανε φόνους και ήταν επικίνδυνος. Επικίνδυνος είναι. Ήταν και εύθυμος πολύ, έχει γλιτώσει τραυματισμένος, πέταξε χειροπομπίδα χωρίς να τραβήξει την περόνη, έκανε τέτοια. Και τώρα έβλεπα ότι έχει γυρίσει, ξέρω εγώ, έχει κάνει στροφή στη ζωή του, έχει αφιερωθεί στο Θεό, κάνει μετάνοιες με κομποσκίνια. Δεν το λέω για να το κοροϊδέψω, απλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ ας πούμε το σκέφτηκα, είναι δυνατόν τώρα ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει τέτοιο παρελθόν, έστω και από το σοκ της φυλακής. Να γυρίσει ας πούμε 180 μοίρες, γίνεται. Όχι. Δηλαδή τώρα εσύ πιστεύεις ότι ένα αποφυλακιστή μπορεί να ξαναγίνει ας πούμε μέλος της κοινωνίας. Θα ξανασκοτώσει. Αυτό ακριβώς περίμενα να μου πει. Το πρώτο που θα φάει θα είναι ο παπάς. Καληνύχτα, καληνύχτα. Για χαρά. Το πρώτο που θα φάει θα είναι ο τράγος εκεί που τον υποστηρίζει. Επόμενη γραμμή. Καλώς τον. Εγώ σαν αεκτής θέλω να ευχαριστήσω θερμά, ναι, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Για ποιο λόγο? Γιατί ξύπνησε το θηρίο που λέγεται Μελισσανίδης. Τι, του έδωσε φραπέ? Γιατί τον εκνεύρισε αφάνταστα. Ναι. Όταν βγήκε και είπε ότι είμαι μόνος. Ψέματα είπε. Όχι καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σαββίδη, αλλά τον ευχαριστώ ταυτόχρονα. Τώρα σε έρθει Κυριακή κάτω, να το αλλάξει τα αιμοπετάλια, να του πω πώς θέλετε το ποδόσφαιρο, να καταλάβει τι εστί Ελλάδα, τι εστί ελληνικό πρωτάθλημα, για να ξαπλώσει ο Μάνταλος με την περιοχή, μην ακούσω Δευτέρα κανένα πάω ξύνα βγει να μιλήσει εδώ για διαιτησία, θα είναι κατάπτυσος, ειδικά αν υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα. Αυτός που έσφαξε τον Ηρακλή δύο φορές, αυτός που κέρδισε την ΑΕΚ όπως την κέρδισε με την Τούπα, μην ακούσω να βγει να μιλήσει κανένας, γιατί μετά το πλατανιά, το ΑΕΚ πλατανιάς, τι καλό λεγό και τσιρίζανε, θυμάσαι. Και ρε Σιδηρόπουλε τι σφύριξες, και ρε Σιδηρόπουλε τι έκανες, τι έκανε ο Σιδηρόπουλε, σφύριξε πέρα στη μεγάλη ομάδα, σιγά ρε. Σφύριξε πέρα σε αυτό που θα πάρει το κύπελλο, που ξέρει να το παίρνει, που του έχει γίνει συνήθεια.
Εσύ ρε που καράμε δύο κυπελάκια που να πας ρε. Τι ρε. Τι έγινε ρε. Ο άχυλος ο Σέρβος έγινε προπονητής τώρα ε. Βγάλατε γλώσσα τώρα ε. Αλλάτε τώρα κάτω. Να τον προσδιώσω Χιμένε. Γιατί πολύ το σηκώσατε τον Ήβιτς. Ο Σέρβος και ο Πανέξυπνος και ο Παμπόνιρος. Το άγωμα που ήταν πήρε καλύτερος από Χιμένες σε λίγο. Σε ποια ομάδα δούνε σε Βλάτα Νίπιτε, την κάρτα 20 Πάουκλη. Εννέος είναι ακόμα. Μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο προπονητή. Μπορεί να εξελιχθεί, όχι ότι είναι. Τώρα θέλει στην Αθήνα να δει πως παίζει το ποδόσφαιρο και αυτός και ο κύριος Σαββίδης. Θα πάρουν ένα τρίμπαλο, δωρεά από το μεγάλο τεράστιο Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος, για να κάνω λίγο και το πετρωτό της ΑΕΚ, έχει ξυπνήσει άσχημα, έχει κνευριστεί απάνταστα και το έχει πάρει πάνω του, είναι, έχει πάει εγωιστικά η δουλειά τώρα. Δηλαδή και πρωτάθλημα και κύπελλο δεν σε βλέπω καλά πάω κατηγορητής με την ΑΕΚ. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Αυτές τις δηλώσεις μπορεί να τις έκανε ο κύριος Σαββίδης για να σας κάνει το κέφι σας πόξιδες. Ότι να ρε είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, είμαστε tough guy. Έχουμε και λεφτά, εδώ είμαστε, πάμε μόνοι μας. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις σου. Γιατί πώς είχε πει κάποιος κάποια στιγμή ότι πειράζει το Πούτιν γιατί είναι μια αρκούδα που κοιμάται. Εσύ και ο Μπελισσαρίδης, άμα του δείξεις κάποια ευαίσθητα σημεία, πληροφορίες λένε ότι δεν νιώθει. Ξέρω εγώ. Οπότε τη Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσει ο κύριος Κοντός στις 8 ώρα το πρωί να παίζει Καζαντίδη, να παίζει Σαλέα και να πάει μετά και στον κύριο Κουλιανόλη, για να πάει και στον κύριο προγραφητό κύριο Πούσο και να πάει και στον κύριο Καμόρα και να αρχίσουμε να παίζουμε Καζαντίδη όλοι μαζί. Και εγώ θα σας τηλεφωνώ για να σας θυμίσω το αποτέλεσμα του αγώνος. Αυτά τα ολίγα. Πολύ ωραίος. Και ένα ωραίο μήνυμα φοβερό του 845. Άμα αυτά τα δύο δεν τα έδινε πέναλτι στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, πες μου τι θα λέγαμε. Σπαθή όμως. Α, σφαγή του ΠΑΟΚ. Σωστό. Γραπτό εγώ μετά το 2-0 θα είχα απολύσει τον Έμερη και θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Αλέφαντο στο ημίχρονο να κουτσάρει την παρή από το σπίτι του. Μέσω τηλεφώνου, εσύ τι λες, θα έχανε την πρόκριση ο παππούς. Με τίποτα. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε με τους ονειροπόλους που θέλουν πρωτάθλημα, λέει ο Παοξής 339, ο Ολυμπιακός το πολύ να έχει ένα κακό αποτέλεσμα στο τηλεοφόρο. Πρέπει να εστιάσουμε στο κύπελο και δεύτερη θέση και με σοβαρή ενίσχυση να παλέψουμε για ομίλους Τσουλού για να έρθει χρήμα στην ομάδα. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλή Σαρακοστή. Είπες, λέει. Καλή Σαρακοστή. Καλή Τεσσαρακοστή. Ο Κώστας από Καλαμαριά είμαι. Έλα. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και εγώ. Μπράβο. Μπαρτσελόνα, είμαι, χάρηκα πάρα πολύ την πρόκληση. Παίξαμε πολύ καλά. Στο πρώτο παιχνίδι δεν υπήρχαμε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Σχετικά με τους γιατρούς που πηγαίνω. Πάσα πολλά. Όταν είχα πάει σε γιατρό μου είχε πει... Τι είπε? Μου βρήκε την γλυκερίδα υψηλά και μια άλλη ουσία επειδή πάω γυμναστήριο. Στάθουμε. Πριν από κάποιους μήνες. Πόσο σου βρήκε χοληστερίδη? Δεν θυμάμαι τώρα. Τρώ σάντουιτς? Τρώω σάντουιτς, τρώω απ' έξω, τρώω και σπιτικό φαγητό, αλλά προσπαθώ να προσέχω. Πίνεις ζάχαρες και τέτοια? Πίνω, ναι, και πίνω και αλκοόλ πολύ. Είσαι και ρουφατράβας. Να. Και τι σε είπε ο γιατρός? Να το περιορίσω το εξωφαγητό και να τρώω σπίτι. Η μάνα δεν μαγειρεύει σπίτι? Μαγειρεύει σπίτι και μαγειρεύει πολύ καλά. Φάει εκεί πέρα βραστό, μην τρώσει γανιτά κανένα μήνα. Περπάτα και λίγο να πούμε στην παραλία. Περπατάω, κάνω γυμναστήριο, πηγαίνω σε personal trainer και έχω χάσει κάποια κιλά. Είδες καλύτερα. Και τώρα σκέφτομαι να ξεκινήσω και διατροφή. Μπράβο. Είδες, καλύτερος. Αλλά θέλω τη γνώμη σου να με πάρει, να σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι. Έγινε. Άντε. Καλό βράδυ. Μην εγκαταλείπεις την προσπάθεια. Δεν θα καταλείψω την προσπάθεια, ναι, είσαι καλά. Πολύ καλά. Έγινε. Μικρό διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Για πάμε στο κοινό. Καλημέρα. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Κούρασα εξής, κούρασα εξής. Ο εξής, φίλε, είναι εξής και σε βλέπει... Κούρασε, βγαίνει σε κάθε εκπομπή τα ίδια και τα ίδια κασέτα και από Δευτέρα, αν θα βγει το βράδυ, Τρίτη, Τετάρτη, αν θα βγει. Δεν βγει, λες. Πού να βγει. Ξέρεις τι είναι αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς... Το αφήσουμε εκτός play-off, εκτός Ευρώπης. Άκουσε να δεις. Αυτό το μάτς θα δούμε, για μένα το αγωνιστικό κομμάτι θα το δούμε, εντάξει. Εγώ θέλω να δω το διαιτητή. Δηλαδή, θα παίξει Μελισανίδη ή Σαββίδη. Μετά τη δήλωση του Σαββίδη, θέλω να δω το διαιτητή πώς θα πάει το έργο. Καταλαβες. 50-50 θα παίξει διαιτητής και θα κερδίσουμε. Λοιπόν, ναι. Αν δούμε έχουμε την ομάδα, ναι. Δεν μπορεί να συγκριθεί πουθενά η ομάδα, σε κανένα σημείο, σε καμιά γραμμή. Όλες οι γραμμές του ΠΑΟΚ είναι καλύτερες από την ΑΕΚ. Ναι. Διαφωνείς? Κοίταξε, μπροστά, εκεί που μόνο μπορεί να πεις ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ από σένα, καλύτερη, σίγουρα καλύτερη, ποια θέση είναι? Έναν παίχτη έχει μόνο, τον Αραούχο, αυτό μου φοβάμαι. Όχι, φίλε. Ο Μάνταλος είναι καλύτερος και από τον Ουάρτα και από τον Μπίσεσβαρ. Μάνταλος με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι βέβαια ο ηγέτης, αλλά είναι καλός παίκτης. Εσύ, ούτε ο Ουάρτα ούτε ο Μπίσεσβαρ μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Μάνταλος στην ΑΕΚ. Εκεί έχεις ένα πρόβλημα. Ούτε ο Πέλκας. Έχεις πρόβλημα εκεί. Έναντι σε βλέπονται φορμέ πάντως. Σε βλέπονται φορμέ. Ασχολείσαι με τον Μπαρτσελώνα. Δε φορμέ είσαι. Ρε φίλε, τι Μπαρτσελώνα φυσικά. Πάω κάκ παίζει. Πάω κάκ παίζει. Με τον Πάκ ασχοληθείς. Λες δηλαδή η εισαγωγή μου ήταν λάθος. Ναι τώρα. Άμα πας με τον Ολυμπιακό και αν έτσι και αν αλλιώς. Εντάξει. Καλά. Εντάξει, λίγο ντεφορμέ. Ο Ατρόμητος, θέλω να με πεις εσύ που είσαι στα πράγματα πιο καλά. Ο Ατρόμητος θα χτυπήσει το μάτι με τον Ολυμπιακό. Εφόσον χτύπησε με τον Ηρακλή, γιατί να μην το χτυπήσει με τον Ολυμπιακό? Θα είναι κότα, λες. Τον Ηρακλή με φάνηκε κατά λάθος. Ξέρω εγώ, Μανιάτη εκεί πέρα, ξέρω εγώ, λέω, ρωτάω. Ο Μανιάτης. Ναι, εγώ το Μανιάτη δεν τον έβαζα. Εγώ το Μανιάτη. Θα το χτυπήσει, πιστεύεις, θα το χτυπήσει. Εάν κόψει έστω και 2 βαθμούς, θα είναι πολύ γοητευτικό. Δηλαδή, αν κόψει 2 βαθμούς και άλλους 3 ο Παναθηναϊκός, 5. Νομίζω ότι. Άμα φοβάμαι ότι θα κάνει την κότα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα το χτυπήσει. Φοβάμαι ότι θα κάνει. Ναι. Εγώ θέλω, έτσι πως είδα τον Ολυμπιακό, 3 συνεχόμενες ήττες. Τώρα παίζει αύριο με την Μπεσίκτας. Μετά τον Ατρόμητο. 5 συνεχόμενες φαλιάρες. Θα πάει στο Βάζελο. Τέτοια. Θέλω στο κύπελλο τον Ολυμπιακό. Απέδειξα ότι μπορώ να τον αγχώσω παραπάνω. Να τον βάλω να τον στριμώξω. Σε προβλημάτισε το πρώτο 30 λεπτό του Ολυμπιακού μες στην Τούμπα?
Πιστεύω ότι είναι το Ivić στο πρώτο 30 λεπτό, γιατί άμα βλέπεις ο Πρίγιοβιτς είναι κάτω τη γραμμή και όλοι είναι από πίσω, η μπάλα είναι στην άμυνα ή την έχει ο τερματάς ελεύθερο και μόνο ο Πρίγιοβιτς είναι κάτω το κέντρο. Όχι, λέω, ανέβασε, ενόψη κυπέλου. Με προβλημάτισε, αλλά μετά το 30 λεπτό έδειξα ότι μπορώ και ανέβασε τα άκρα τον Ενρίκη και τον Τζαλμά και άρχισε να στέλνει ο Λεάλη την μπάλα απευθείας πλάγιο. Το ένα το άλλο, γιατί μετά το 30 λεπτό. Ο Ενρίκε και ο Τζαλμά παίξαν σημαντικό ρόλο στο πρώτο 30 λεπτό που δεν μαρκάρανε για να πάρει ο Ολυμπιακός το κέντρο. Πάμε φέτος για κύπελο και βλέπουμε για πρωτάθλημα. Πάμε. Δεν μου λες. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Εάν δεν πάρεις το κύπελο φέτος, θα το θεωρήσεις αποτυχία? Σίγουρα είναι αποτυχία, τόσα χρόνια να μην έχουμε πάρει κύπελο, σίγουρα είναι αποτυχία. Είναι η μόνη χρονιά που θα το θεωρήσεις καθαρά αποτυχία, ενώ τις υπόλοιπες χρονιές υπήρχε μια απλή στεναχώρια. Κοίτα, την κούλα και το γάβρο δεν τους φοβάμαι. Ναι. Το βάζελο λίγο φοβάμαι. Ναι, λίγο το βάζελο. Θα το δούμε και αυτόν τώρα με το Ηράκλειο, γιατί τα φιλικά, τα 0-4, τα 0-5, τα 5-0, θα το δούμε τώρα από εδώ και πέρα το βάζελο. Αλλά λίγο θα τον αποφύγω στους 4. Για να δούμε. Έγινε, άντε, καλό βράδυ. Θα πάμε στον πέμπτο από το τέλος. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Κωστή, Παοξής, Εύωσμο. Ποιος? Παοξής από Εύωσμο. Εύωσμο. Ναι, ρε, Παοξής από Εύωσμο. Τι λέει ο αμαρτωλός ο Εύωσμος? Άρα, Κωστή, σε γάτα. Σε περιμένω με τη Λαμία, ε. Από ό,τι γνωρίζω, τώρα ο αγροτικός θα χαλαρώσει κιόλας λίγο. Δηλαδή, με τη Λαμία δεν τον βλέπω να είναι τόσο ζωηρός. Λες καλό στα παιδιά. 2-0 από ημίχρονο. Μπράβο, ρε, άργο, σε πάω, ρε, φίλε. Γιατί πάω, βλέπω υπάρχει μια νοχελικότητα τώρα εκεί στον Εύωσμο και ναι. Εντάξει, τελείωσε η υπόθεση, ρε, Κωστή, τώρα, τι να πούμε. Ναι, δηλαδή δεν θα είσαι με τη Λαμία όπως ήσουν με τον Άρη, έτσι, δυνατός και σφριγγυλός. Εντάξει, θα παίξει όπως είναι, ρε, Κωστή, εντάξει, μίλε με δεν τώρα. Θα είσαι δυνατός, τα μαρκαρίσματά σου μπορεί να είναι πιο νοχελικά, αυτό λέω. Αυτό υπολογίζω. Είναι καλή ομάδα. Τώρα από και πέρα, ναι. Δεν ξέρω. Για πες τώρα, Κωστή, λοιπόν, για ας πούμε τον αγωνιστικό λόγο για τον ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπεις την Κυριακή το μάτς? Εγώ το βλέπω, φίλε, χ. Μ' αρέσει, ρε Κωστή, δεν παίζεις, ρε φίλε, είσαι γάτα μεγάλη. Και εγώ χ το βλέπω, ρε φίλε. Χ το βλέπω. Ένα ακριβές σκορ το βλέπω. Χ το βλέπω. Δεν νομίζω ότι αν παίξει και ο Κάνιας, δεν νομίζω ότι έχει καλά χαφιά, βέβαια, αμυντικά. Και ο Μάνταλος δεκάρι στη θέση του είναι και αυτός καλός. Καλή τριάδα έχουνε. Έχουν καλή τριάδα. Και καλή ο Μάνταλος άμα πιάσει παιχνίδι είναι καλύτερος και από τον Ουάρντα, είναι καλύτερος και από τον, Μπίσεσβαρ. Καλύτερος παίκτης είναι. Λες, ρε Κωστή, ο Μάνταλος είναι καλύτερος από τον Ουάρντα? Βέβαια. Πολύ καλύτερος από τον Ουάρντα. Και θα πρέπει, το εννιάρι και το δεκάρι της ΑΕΚ να προσεχθούν, όχι σε ζώνη, σε ειδικά μαρκαρίσματα. Αν τους κλείσεις αυτούς καλά, δεν νομίζω ότι έχεις να φοβηθείς κάτι άλλο, με τον Λάζαρο ή τον, ξέρω εγώ, ο Βάργκας, δεν ξέρω αν θα παίξει, καλός παίκτης, ο Πατίτο, δεν ξέρω. Εγώ Κωστή νομίζω είναι πιο δύσκολο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό αυτό. Φυσικά, πολύ πιο δύσκολο, πολύ δύσκολο είναι, φυσικά. Τώρα Κωστή, ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή, πώς το βλέπεις τώρα με την Μπεσίκτας αυτή? Θα το πάρω από το μάτς. Τι θα τον κάνει? Πιστεύω, ρε φίλε, 2-1 ευρώ θα γίνει ο Ολυμπιακός. Α, και βλέπω ότι του δώσα χαρτάκι, καλό του Βούζα, καλή εντεκάδα. Δεν ξέρω αν πήγε και ο Αλέφαντος στα πολιτήρια εκεί να δώσει κανένα χαρτάκι. Παίξουν αυτοί με τον Κωστή, έχουν να παίξουν 6 μήνες αυτοί που ποδόσφαιρο. Ο Καμπιάς και ο Τσόρι έχουν να παίξουν 6 μήνες ποδόσφαιρο. Ναι. Κοίταξε, ο Τσόρι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Θα παίξει. Τίποτα, θα μας καλώσει ο Ολυμπιακός ένα 30 λεπτό να σηκωθεί και η ψυχολογία, έτσι. Και για επικοινωνιακούς λόγους μπορεί να μπει ο Τσόρι. Κωστή, ο Μαλάζος σε μίλησε καθόλου για το μάτς, για την απόλυση του Μπέντο και το μάτς της Μπεσίκτας? Αφού έκανε με εκπομπή την Κυριακή, δεν την είδες? Θα δούμε, θα τους δούμε αυτούς. Απλά το κακό είναι, Κωστή, ότι δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε, κατά πόσο ισχύει. Έχω ακούσει, ρε φίλε, ότι ο Πρίος θα πουληθεί το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Δεν νομίζω. Λες όχι, ε. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να στήσει μια ομάδα, να κρατήσει αυτούς τους παίκτες, να διώξει 2-3 που δεν κάνουν. Δηλαδή, έμαθα θα φύγει ο Γλύκος. Θα πάρουν, λέει, έναν τερματοφύλακα από την. Επιτέλους να φύγει, ρε φίλε. Έτσι λένε, θα πάρουν από τον Κοντρέρας, λέει, έναν τερματοφύλακα. Που κάνει η αντίπαλη ομάδα, φοβόμαστε, ρε φίλε. Εντάξει.
Θα φύγει. Ο Τζάλμα θα φύγει. Έτσι ξέρω. Ο Τζάλμα θα φύγει. Ε, τι να κάτσει να κάνει ο Τζάλμα, ρε φίλε, μπέλα είναι. Ρε Κωστή, και αλλαγή καλό είναι τώρα, εντάξει. Άσε ρε φίλε, το αλλαγή. Πάρε ένα μπεχταρά, ένα νομιστακίδη αλλαγή. Τι να το κάνει. Λε να δώσει λεφτά, ρε Κωστή, ο Ρώσο. Άμα πάρει την ΕΠΟ, γιατί να μην δώσει, παιδί, λεφτά, ρε φίλε. Το καλό είναι, ξέρει, είναι Κωστή, ότι κατάλαβε ότι πλέον την ΕΠΟ θα την πάρει μόνο του. Παρτούσα δεν την περνάει, όπω είπε και εσύ. Είναι μονογαμική, τα λέμε. Α, μπράβο, έτσι ακριβώ. Τα λέμε. Λέει ο χωρίς όνομα 233. Α, εξή ξέρεις τι θα φωνάζεις, λέει, τη Δευτέρα. Στάσου Μίγδαλα. Πάλι θα βρεις τον τζάμπα που υμνείς τώρα. Ασπρόμαυρο γαλάτσι. Α, ο Γαλατσιανός είναι. Μάλιστα. Ο Γαλατσιανός είναι. Ο Τσόρι δεν είναι δηλωμένος στην Ευρώπη όμως. Σωστό. Ευχαριστώ καθηγητή, δεν το θυμόμουν. Και ο Υβριστής Αργιανός λέει 105,8 χιλιόμετρα. Έτρεξε η Μπαρσελόνα με 86% στις πάσες και 110,4% η Παρί με 72%. Σας λέει τίποτα αυτό? Σας λέει τίποτα αυτό? Η Παρί Σεζερμέν έχασε. Η Λαμή Σεζερμέν πότε? Ο Απόλλων Μαδρίτης. Α, το Αργιανάκι. Α, το Αργιανάκι πίκρα βγάζει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Κωστάκη, πρώτον, Γιώργος από Νεάπολη, Ολυμπιακός. Γεια σου Γιώργο. Πρώτο δεν παίζει ο Τσόρι. Ναι, το είπαμε, ναι. Στην Ευρώπη, τα το είπες έτσι. Λοιπόν, δεύτερο, το ιδανικό σενάριο ξέρεις ποιο είναι, ρε μεγάλο. Για πες. Να πάρουμε το πρωτάθλημα με 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Συμφωνείς? Με 3. Με 2 το απόλυτο. Με 3 γιατί είσαι ισοβαθμία σε παίρνει. Δεν πειράζει, με 2 και να έχουν να κλαίνε άλλα 20 χρόνια κι ένα. Και να αποκλειστεί από την ΑΕΚ στον ημιτελικό. Τι κακό άνθρωπο. Πολύ κακό άνθρωπο είσαι. Είμαι για να του ακούω να κλαίνε άλλα 20 χρόνια. Τ' αρέσει η κλάψα, ε. Του ΠΑΟΚ. Αμέ. Πολύ, πολύ. Ένα ο γιο μου είναι ΠΑΟΚ. Ο γιο σου είναι ΠΑΟΚ γιατί η γυναίκα σου τα έχει αδερφό που είναι ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, ο κουμπάρο. Και ο αδερφός μου είναι ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Κάποιο συγγενής τέλος πάντων. Ναι, του φέρνω δώρα. Μιλάμε. Τόσο κολόπεδο κλαψιάρικο παιδί δεν έχει δει. Το γιο σου. Ναι. Ναι, αλλά. Είσαι ΠΑΟΚΣ, είσαι τέτοιο. Ναι, όλα αλλά του φταίνε. Ναι. Όλο οι άλλοι φταίνε. Ναι. Εντάξει. Ο άλλο ο γιο. Ο άλλο είναι Ολυμπιακό, ο άλλο είναι μάγκα. Είναι πιο μάγκα ο άλλο. Όχι. Φαντάζομαι ότι τον Ολυμπιακό του έχει δώσει όνομα από το δικό σου σόι. Ναι, έτσι ακριβώς. Είδε την κουφάλα που είμαι και εγώ. Ακριβώς. Είμαι παλιάνθρωπος και εγώ, τα πιάνω. Αυτό με τους 2 βαθμούς εσύ θα το ευχαριστηθεί, ρε κουφάλα, πες την αλήθεια. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός θα ευχαριστιόμουν με 3 γιατί στην ισοβαθμία θα το έπαιρνε πάνω. Ωραία. Έτσι. Εσύ θα το ευχαριστηθεί γιατί θα έχει να του δουλεύει και όχι σε πόσο γερό ακόμα. Όχι, μην το λες αυτό γιατί θα αρχίσει το κλάμα ότι δεν έπρεπε να μην δεκατεβούμε. Ορίστε τα αποτελέσματα. Αυτό σου λέω, θα έχεις δουλειά εσύ να τους δουλεύεις, μωρέ, εντάξει. Να έχω δουλειά, ρε φίλε, καλοκαιριάτικα χωρίς Μουντιάλ. Χωρίς να πούμε Euro με 45 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε θέματα, θα έχουμε πτώση. Πρέπει από τέλη Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, να σχεδιάζουμε το Σεπτέμβριο. Να ζούμε, βέβαια. Ναι. Τέλος πάντων. Και δεν μου λες τώρα εσύ στη Νεάπολη. Έλα. Νεαπολίτης είσαι. Όχι, δουλεύω. Μάλλον θα είσαι από άλλη πόλη και παντρεύτηκες εδώ. Από άλλη πόλη, με πόλη, μετανάστες. Ερωτεύτηκες νεαπολίτησα. Τι να κάνω. Εντάξει, καλά είναι. Στη σφικοφολιά μέσα. Δεν μπορεί να μιλήσεις, φυσικά. Ωραία είναι. Η Νεάπολη έχει γοητεία, μ' αρέσει η Νεάπολη. Η Νεάπολη πολύ είναι, μ' αρέσει. Ωραία. Είναι ευχάριστη η κατηφόρα, δεν κατεβαίνεις και βλέπεις τη θάλασσα. Εκείνη την κατηφόρα, πώς τη λένε την οδό. Ναι. Μόλις στείλεις από το ρολόι εκεί κάτω, μπαμ, εκείνη η κατηφόρα είναι γοητευτική. Μην αρχίσεις και βλέπεις λιμάνια, θάλασσες, Ολύμπους. Είναι ωραία, είναι ωραία. Τα λέμε. Καλημέρα. Είσαι παλιάνθρωπος. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τον. Ξέρεις τι, ναι. Εγώ θα σου μιλήσω για τον Αυτοκράτορα. Τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό είσαι. Όχι, εγώ είμαι Παοξής. Παοξής είσαι. Αλλά βόλε, για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Όχι. Θα σου πω κάτι. Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ανέβηκε και έπεσε.
Ο αυτοκράτορας... Το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, έτσι. Έτσι λες εσύ, έτσι λέω εγώ. Εγώ νομίζω ότι. Πολυπολιτισμικό ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει, ναι. Δεν μας νοιάζει αυτό. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αυτή ανέβηκε και έπεσε. Η Αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού ανέβηκε και έπεσε. Η Αυτοκρατορία της ΑΕΚ ανέβηκε και έπεσε. Έτσι είναι στη ζωή, βέβαια. Σωστά. Η Αυτοκρατορία του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται, ανέβηκε και μάλλον θα πέσει. Σωστό. Και το ερώτημα που τίθεται, αν ανέβει η Αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ, η λεγόμενη Θεσσαλονίκη έχει τη δύναμη να αντέξει? Δηλαδή κάτω πιο λιανά. Να σου το πω διαφορετικά, να σου το πω δηλαδή, όλοι αυτοί που έχουν μάθει να προσκυνάνε στο κατεστημένο του ΠΟΚ, ναι, πώς θα αντιμετωπίσουν τον αυτοκράτορα ΠΑΟΚ στη λεγόμενη Θεσσαλονίκη? Τι να σου πω. Καταρχήν δεν ξέρουμε ότι στην πτώση της αυτοκρατορίας του Ολυμπιακού ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα ίμια. Δείχνει, ναι, το ξέρουμε αυτό, δείχνει ότι μπορεί. Ναι. Δείχνει ότι μπορεί. Ναι. Λέμε ότι γίνεται αυτοκράτορας ο ΠΑΟΚ. Mm. Το κατεστημένο της Θεσσαλονίκης που έχει μάθει να προσκυνάει στο λεγόμενο ΠΟΚ. Όχι. Πώς θα αντιμετωπίσει το κατεστημένο στη Θεσσαλονίκη έχει μάθει να κλαίει. Και ναι, εγώ θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Ναι. Πώς θα πρέπει τον ΠΑΟΚ από Καζαντζίδη να το δούμε ροκά? Είναι αυτό... ένα σοκ, είναι ένα πώς από του χρόνου, θα το πω εγώ αλλιώς, θέλω να μου απαντήσεις, πώς από του χρόνου ένας ΠΑΟΚ που ξεκινούσε πάμε και όπου μας βγάλει θα είναι υποχρεωμένος να κάνει πραγματικά πρωταθλητισμό και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι αποτυχία. Αυτό πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ? Να μπαίνει ο παίκτης του μέσα και να μην έχει δικαιολογία πια για το διαιτητή, αλλά θα πρέπει να είναι αυτός που θα τερματίσει πρώτος. Γιατί αν τερματίσει δεύτερος, δεν θα είναι επιτυχία. Ναι, μια πολύ καλή ερώτηση. Η καλή ερώτηση αυτή. Ναι, σου κάνω, πολύ ναι, καλή ερώτηση. Αλλά θα σου πω το εξής. Σαν αυτοκράτορας ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν έκανε πέντε παιχνίδια ως αυτοκράτορας που δεν μπορεί να τα παίξει, ας πούμε, και η διαιτησία τον βοήθησε μέσα σε μια αγωνιστική. Μάλιστα. Τον βοήθησε. Ναι. Πήρε 15 βαθμούς. Ναι. Αυτούς τους 15 βαθμούς θα τους πάρει και ο ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα. Είσαι αυτοκράτορας, στους 15 βαθμούς στα 5 παιχνίδια που δεν τραβάς θα τα πάρεις. Ξέρεις τι φοβάμαι με σένα. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ για μένα, εγώ θα το αντιμετωπίσω. Γιατί εγώ θα ζω ευτυχισμένος. Γιατί έχω μάθει να ζω, ας πούμε, στη μιζέρια. Με το να δω, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι πάω να κάνω κάτι παραπάνω, θα είμαι ευτυχισμένος. Το ερώτημα είναι, το κατεστημένο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, που έχει μάθει να προσκυνάει στο ΠΟΚ, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δικιά μου ευτυχία? Να σου πω κάτι κι εγώ. Το κατεστημένο το σπάει ο Σαββίδης, δεν το σπάει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ και αυτός ήταν υπόδουλος στο κατεστημένο. Ναι, με παράγοντες, με παίκτες, ναι, με διαιτητές, με προπονητές. Και δεν διαφωνώ, ναι, γιατί ήμουν μικρός. Ναι. 90 χρόνια έκανα, εγώ 90 χρόνια περάσανα, ας πούμε, και έρχεται η στιγμή που θα γίνω αυτοκράτορας. Τώρα, αν θα είναι ο Σαββίδης, είναι ο Σαββίδης. Τώρα, ο Σαββίδης ήσουν ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι μπορεί να σου σταματήσει αυτό το ωραίο όνειρο που είναι πάρα πολύ όμορφο? Ποιο? Τι? Πολύ φοβάμαι ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε πολλά χρόνια χωρίς κεφαλή, χωρίς ισχυρό παράγοντα. Αυτοί δεν έχουν λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Μη μου σκάσει μύτη κανένας εκεί πέρα και αντί από αυτοκράτορας γίνω παπαροκράτορας. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό πρέπει να τα κάνεις γρήγορα. Δηλαδή, ο Τσιγκουναρά στην ΑΕΚ και ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό. Εάν πάρει ειδικά το λιμάνι ο Σαββίδης με τους Γάλλους και τους Γερμανούς, τελειώσανε. Να πάρει ο Σαββίδης το λιμάνι όμως θα συνεργάζεται με τον άλλον. Γιατί όχι. Α, δεν σε πειράζει αυτό? Δεν με πειράζει. Δεν σε νοιάζει εσένα? Δεν με νοιάζει, όπως δεν με νοιάζει σε όλους τους υπόλοιπους μέχρι τώρα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Τώρα με ποιον θα γίνω δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Κλείσε. Θα τα δούμε αυτά αν ζούμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, τα σέβη μου. Τα σέβη τα δικά μου.
Λοιπόν, ΑΕΞΥ, εγώ είμαι εδώ για να σου θυμίζω κάποια πράγματα, να μην ξεχνιόμαστε. Και σένα και τον Αριανό και τον Ηρακλειδέα. Για θύμισε. Στα χωριά που έχεις ταξιδέψει, φίλε μου ΑΕΞΥ, ο ΠΑΟΞΥΣ και κάποιες ακόμα μεγάλες ομάδες δεν πρόκειται να ταξιδέψουν ποτέ. Έτσι. Και όσο για το Μελισανίδης ξύπνησε, πέστε του να γυρίσει πλευρό. Μ' αρέσεις. Τι, λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Την Κυριακή, πάω να κλείσω κι άλλο σπίτι στην Αθήνα. Έκλεισα ένα, τώρα μαζεύουνε τα πράγματα τους κάποιοι, ετοιμάζονται να φύγουνε. Θα χαλάσω κι άλλο σπίτι τώρα την Κυριακή, αμφιβάλλεις, Ραπτόπουλε. Μαστροχαλάστρας είσαι. Ου, χαλαστράκιας πρώτος. Για να δω. Πρώτος. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Να ακούσω. Έχω πολύ καιρό να ακούσω τη Στέλλα από την Καστέλα. Ναι. Τα χαιρετίσματά μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Να πάρουμε άλλους δύο, Γιάννη. Αυτός που βαράει και άλλον ακόμα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ. Φώτης από Άιντχόβεν. Τι γίνεται? Γεια σου, Άιντχόβεν. Άιντχόβεν. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, έχει ποδοσφαιρικό. Για να πιαστώ λίγο από εκεί πέρα τον κύριο που του κολούσε για το παιδί του που λέει δεν θέλει να. Δεν το αφήνει να ταξιδέψει στη Βαρσοβία, που ήταν κάπου εκεί στην Πολωνία. Ξέμπαρκος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν ένα μήνα Λατινιακή Αμερική τον Οκτώβριο. Είχα πάει Περού, Βολιβία, Χιλή. Και το πόσα 19χρονα, 20χρονα, 21χρονα κορίτσια από Γερμανία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες ταξιδεύανε μόνα τους. Δεν το φαντάζει, το χωράει ο νους. Δεν μου λες, έχεις παιδί. Αυτό πήγα να πω. Δεν μπορώ να μιλάω. Καταλαβαίνω το άγχος, αλλά. Όχι, όχι. Άκου. Δεν σου λέω για να σε επικαλώ. Έχεις παιδί. Δεν έχω παιδί. 28 χρονών είμαι. Δεν έχω. Ναι. Μιλάς εκ του ασφαλούς τώρα αυτός που φοβάται. Αυτό πήγα να πω. Έχει κάνει αλητίες με το Super 3 παλιά. Μπούκες, ταξίδια. Αλλά το παιδί του φοβάται. Θα σου πω μια ιστορία. Ναι. Θα σου πω μια ιστορία. Μιλούσα με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη που είναι το 73 γεννημένος, 4, 5, 6, 44 χρονών. Άκου Γιάννη. Και ήταν να πάει τώρα να δει την Arsenal. Ναι. Να δει την Arsenal. Ο Γιάννης είναι μοναχοπέδι. Το λέω πάνε φάει καμιά τριάρα του. Λέω πάνε. Τον κολούσα. Σήμερα μίλησα με τη μαμά του, την κυρία Βέννη. Τη γυναίκα του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Ναι. Για κάτι ναι. Επαγγελματικό. Και ξέρεις τι μου είπε? Παντρεμένος ο Γιάννης με τρία παιδιά. Ναι. Αυτά τα κόλλα αεροπλάνα, λέει, συμφωνώ μαζί σου, ρε Ραπτόπουλε, τα φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα στη ζωή μου εκτός από τα αεροπλάνα. Ξέρεις, μου λέει, μέχρι να προσγειωθεί και να ξαναπροσγειωθεί το αεροπλάνο, ότι δεν κοιμήθηκα. Λέω, σε καταλαβαίνω. Απόλυτα. Ναι, δεν κοιμήθηκε η γυναίκα όλη νύχτα. Που είναι 70 χρόνια, 65, πόσο είναι. Ναι, είναι. Έτσι, στο παιδί σου έτσι, είσαι ευάλωτος. Μας βάζουν και κάνουμε παιδιά οι παγκόσμιοι μάγκες για να φοβόμαστε. Γιατί πριν κάνουμε παιδιά δεν μασάμε. Δεν μασάμε και μπουνιές να παίξουμε και πιστόλι να βγάλουμε και να κατέβουμε κάτω μπούκα να κάνουμε και αναρχική να γίνουμε κτλ. Μετά κολώνεις. Ναι, έτσι είναι, εντάξει, καταλαβαίνω, ξέρω. Γι' αυτό και στους κολώνεις. CIA, τις πράκτορες τους λένε, έχεις οικογένεια, παιδιά, τους ρωτάνε. Άμα δεν έχεις παιδιά, CIA, KGB, έχεις παιδιά, καθάρισες, πάει. Έτσι. Απλά, εντάξει, γενικά ο φόβος είναι δικό σου. Δηλαδή, πρέπει να τον κρατώ για αυτό σου. Βρες το τέλος, το γυρίζεις και στο Θεό και λες, Θεέ μου, σώσε με το παιδί και τα λοιπά. Είναι τη φύση αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ήθελα να πω κάτι πολύ γρήγορα. Ότι η άποψή μου είναι ότι άμα δείχνει εμπιστοσύνη στο παιδί και κρατά το φόβο μέσα σου, το παιδί θα βγει με. Το παιδί μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη, του άλλου δεν έχει μάλλον. Μπορεί να μην έχει και το ίδιο στο παιδί. Δύο φορέ κακό. Αν δεν υπάρχει τώρα, άμα πηγαίνει κάποιο με την παρέα του και λε δεν το αφήνω για την παρέα του, σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Τι παιδί, τι είναι αυτό. Πήγε στη Βέρεια ένα κοριτσάκι από το φροντιστήριο και ένα μαλάκα 18 χρονών χωρί δίπλωμα, πιο μαλάκα ο μπαμπά του που του έδωσε τα μάξι, πήγε και το σκότωσε. Το κλέψε. Του το κλέψε. Αποσύρωε τον πατέρα. Τα έχω κάνει κι εγώ. Χειρότερο λακαμά εγώ. Κι εγώ δεν μπορούσα να σκοτώσω τα 18 που έπαιρνα του δικού μου του πατέρα τα μάξι. Συμβαίνουν στη ζωή αυτά.
Κάνουμε λάθη, είμαστε άνθρωποι, είμαστε ευάλωτοι. Κάνουμε λακαμίες. Και κατηγορούμε τώρα τους άλλους που παίρνουν τα αμάξια και κάνουν. Οι χειρότεροι είμαστε εμείς. Και εγώ που μιλάω, έχω κάνει χειρότερα. Αλλά τα λέω για να τα ακούνε οι άλλοι να μην τα κάνουν. Δεν είμαι το καλύτερο παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι κόκκινος που τα ξέρω όλα. Έκλεισες, φιλιά. Λέγε. Ένα ακόμα, σε ακούω, σε ακούω. Να σου πω, θέλω να μου πεις την άποψή σου και θέλω να κολλήσεις και λίγο τις αγκζίδες για το Θωμά Μητρόπουλο. Εγώ δεν θα σου πω περί του ονόματος που έχει βάλει μπροστά ο Μελισανίδης για τις ενώσεις. Θα σου πω ότι γενικά αυτό δείχνει για μένα όλες τις επιλογές του Μελισανίδη από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ. Δείχνει παράγοντα 90's και πιστεύω ότι δεν θα πάει ποτέ μπροστά με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Από τον Μπάγεβιτς που έχει πάρει, από τους παίχτες που φέρνει, από τις δηλώσεις. Τον τρόπο που θέλει να πιάσει τους διαιτητές, να τους κάνει ντά, ναι. Δηλαδή. Δεν είναι ξεπερασμένα πράγματα. Δεν εξυγχρονίστηκε. Δηλαδή, ναι. Τίποτα. Νομίζω έχει μείνει. Νομίζω δεν μπορεί να πάει μπροστά. Είναι Αλμπάνης. Ναι. Έγινε. Εντάξει, καλά. Σωστό. Έχουμε άλλους δύο. Πάμε στον προτελευταίο. Έλα, φίλε. Έλα, ράπ, εγώ είμαι. Καλώς τον. Έλα, γόρι μου. Έλα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε για αθλητικά. Όμως θα τα αλλάξω λίγο. Θα σε πω κάτι που γουστάρεις πολύ εσύ. Για πες. Λοιπόν, τι αμάξι θα με βάλεις κόντρα, πες με. Τι αμάξι έχεις. Σουμπαρού Εύω, τι με είπες έχεις. Τι κόντρα να βάλω, ρε, το δικό μου το αμάξι για να ξεκινήσει. Έχει ενό φίλου, είπε. Όχι το δικό σου. Το δικό σου έχει. Έχει τσιμούχε, α το δικό σου. Ενό φίλου που λέγε. Ναι. Ντάτσουλ Ζήτα έχω. Ντάτσουλ Ζήτα. Εγώ έχω ένα σάξο τώρα VTS να πούμε 16 βάλβιδο. Έχει ένα μπουρί πίσω να πούμε καυσαέριο ολόκληρο εργοστάσιο. Ξεκινάει. Μπαμπαμπαμπαμπαμ. Δευτέρε, πρώτε. Πού θα τα βάλουμε, στα αεροδρόμια, πού θέλει. Φιλέ. Έλα. Πάει να πηδήξει καμιά γυναίκα. Τελευταίο για σήμερα. Άστο να πάρει στο διάλογο. Ο φίλος μου που έχει τον Τάτσουν Ζήτα είναι μεγάλο γιατρός, κάνει το χόμπι του. Τα έχει λύσει τα προβλήματά του. Κατάλαβες. Τελευταίος για σήμερα. Εσύ πρέπει να μετράς το πουλί σου πόσο σάντι μετρίνε. Άστο, δεν είμαστε το ίδιο τώρα. Τελευταίος για σήμερα. Λέγε ρε παλιά άνθρωπο. Εγώ να γελάσω τώρα κύριε. Δεν μου λες τώρα, κοίταξε να δεις. Είχα για τον άλλον το αγοράκι που θέλει να γνωρίσει και την Καστέλα. Αγόρι μου, λεβέντη μου, να παρακαλάσεις να μην με γνωρίσεις, να μην με δεις μπροστά σου. Γιατί νομίζω ότι δεν θα ήθελες να έχεις καμία ερωτική επαφή μετά. Δηλαδή τώρα, δεν μου λες Κωστάκη που περίμενε. Δηλαδή σε ποιο να πούμε τώρα αυτό, να με το σάξω, λάβε δάφτα Ελισάβετ και πεις έτα επιπλησίου. Δηλαδή πάρτα μωρή Ελισάβετ και κάνε τα κορνίζα. Δεν μου λες Κωστάκη μου. Λέγε. Βγαίνει ο ένας, θα κάνω γίνω. Ρε φίλε, και εγώ εχθές το βράδυ ήμουνα σε πάρτι με την Ναόμι Κάμπελ, αλλά στον ύπνο μου ρε φίλε. Δηλαδή υποθετικά θα μιλάμε ρε Κωστάκη μου. Α, εξαιρετήματα από τον κύριο Σάββατο, πήγα στο αεροδρόμιο σήμερα. Τι καλά στην υγεία τον κύριος. 83 χρονών ρε Κωστάκη μου, τον είδες... Τον μάγουλο φραπέ. Ναι, τον είδες κατέβηκε μόνος του προχθές από το Πουλμαντό, δεν μάσησε. Έτσι. Και από πίσω ακολουθήσε όλη η αποστολή. Έχεις δει εσύ κανέναν... Πες μου σε ποια ομάδα στην Αλφα Εθνική υπάρχει τέτοιος παράγοντας που ανοίγει πόρτα. Εγώ ξέρεις ποιον θυμάμαι μόνο. Για πες. Το Βαγγέλη τον Κολώνη έπαιζε αγώνα πρωταθλήματος και έπαιζε τελευταίο μάτι στο Κολχικό. Ναι. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και ξέρεις τι το λέει τότε τον Πετρούση και τον Θεωνά. Ας βγει ο Πετρούση, ας τα πει. Εγώ λέει θα πάω μπροστά λέει, και εσείς θα ακολουθάτε από πίσω. Ναι, γιατί στη Μηχανιώνα που τον περίμενε ο Καμπόης δεν ήρθε ο Κολώνης. Όχι, ήρθε. Δεν μάσησε στο Κολχικό. Εσύ ξέρεις τον Καμπόη τον ξέρεις, τον Καμπόη στη Μηχανιώνα. Ποιον Καμπόη τώρα σε λέω. Ο Κολώνης. Ο Κολώνης δεν ξέρω, δεν κόλωνε. Με τον Καμπόη κόλωσε. Όχι, δεν. Και δεν μου λες ρε Κωστάκη μου, άλλο Περέα με το Γιάλεμα και άλλο Πειραιάς με την Καστέλα και την Ταβέρνα Παράγκα. Μάλιστα. Δεν μου λες ρε Κωστάκη, μου άκουσα και τη μεσημεριανή εκπομπή. Ναι. Εσείς ψάχνατε να βρείτε δηλαδή δεκάρι μαύρο παίχτη από την Αφρική που έγινε προπονητής. Και τι δουλειά έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική με τους Βραζιλιάνους ρε Κωστάκη μου. Οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική με τους Βραζιλιάνους ρε Κωστάκη μου.
Οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική με τους Βραζιλιάνους, ρε Κωστάκη μου. Οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική με τους Βραζιλιάνους, ρε Κωστάκη μου. Οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική με τους